Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φατοσκοπροχού πιπίνο καψούριδε! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητοί και αθλητήριες καμ του δόθε πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Εδώ είμαστε, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πούμε πλέον καλό χειμώνα. Γιατί όποιος το ευχόταν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, έφαγε τόσο πολύ μπινελίκι που είχε κάβα και για του χρόνου. Με το θερμόμετρο να δείχνει 28 και 30, καλό χειμώνα, καλό χειμώνα. Τι καλό χειμώνα, βρε! Τώρα πλέον νομίζω ότι από χτες, καλά λέγανε οι παλιοί, μόλις γυρίσει Αγίου Δημητρίου 28η, μετά έχει καλοριφεράκι, μετά έχει μπουφανάκι, βγήκα τα χειμωνιάτικα, εκτός από τα νεαρά κορίτσια, εκτός από τις κοπέλες που δεν καταλαβαίνουν από κρύο, κυκλοφορούν με τη μέση έξω, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μιλάω από 20-18 και πέρα φυσικά, αλλά και 20 με 25, αυτό το target group, αυτή η πενταετία που δεν σε σκιάζει, όχι θερμοκρασία πολική, όχι χιονιάς να πούμε, όχι τυφώνας, όχι τσουνάμι, όχι τίποτα, όχι τσουνάμι, τίποτα από όλα αυτά. Ελάτε στην παρέα μας, τσάτ στο μικρόφωνο, έφετο μου τσουνάρα μου. Έχω Χρήστο Κιώση σήμερα να στέκεται αγέροχος. Αγέροχος με πολύ βλόσιρο βλέμμα, αλλά ταυτόχρονα και θεληματικό ύφος για το γυναικείο πληθυσμό πίσω από την κονσόλα. Καλώς όρισες, Γίγαντα. Η μοίρα επέλεξε εσένα σήμερα να κάνεις ηχοληψία σε αυτήν την εκπομπή σταθμό. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και για την αγωνιστική που πέρασε που δεν παίζαμε γιατί παίζουμε σήμερα. Εννοούμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ πάλι δεν. Θα τα πούμε όλα αυτά. Να σας πω εξ αρχής ότι έχουμε υπέροχο δώρο να κληρώσουμε σήμερα. Διπλό δώρο. Ανοξείδωτο ατσάλι ρολόι. Καταπληκτικό με αναδιπλούμενο μπρασελέ. Διάμετρο 46 mm. Η μιλιμέτα, όπως θέλετε. Αναλογική και ψηφιακή ένδειξη και φωτιζόμενη οθόνη. Που είναι προσφορά από την Κλιμάρτ. Η Κλιμάρτ μας κάνει δώρο το υπέροχο αυτό ρολόι, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το μπουμπουνάτε στο 54526 όσοι θέλετε να κερδίσετε αυτό το υπέροχο ρολόι. Ταυτοχρόνως και παραλλήλως έχουμε και ένα επίσης όμορφο δώρο και χορταστικό, τα κρέατα ενός ολόκληρου μήνα από το Κρεοπολείο Μιχάλης, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Δευτέρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δεν υπάρχει πιο εκλεκτό κρεοπολείο στην πόλη, το ξέρετε. Έρχονται από Ανατολικά, από Αθήνα, από Καλκούτα, από το Νέο Δελχή, από την Ουαγκαντούγκου. Όλοι ξεκινούν από τόσο μακριά για να έρθουν στο Μιχάλη, στο κρεοπολείο, στην Μενελάου 29, για να πάρουν τα εκλεκτά κρέατα και ρολόι και κρέατα λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι χορηγή είναι, χορηγή της πρώτης ώρας, είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί γιορτάζονται τα 50 χρόνια και γι' αυτό θα υπάρξει event, γιορτή στις 6 Νοεμβρίου. Το κατάστημα στο Κορδελιό, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, θα υπάρχει γιορτή με 50 δώρα για τα 50 χρόνια. Στις 6 Νοεμβρίου, 50 τυχεροί που θα βρίσκονται εκεί θα κερδίσουν, όχι δώρα ό,τι να είναι, smartphone, tablet, αφιγραντήρες, πάρα πολλά δώρα, 50 δώρα. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, στο Κορδελιό, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10, εκεί, 6 Νοεμβρίου. Το βραδάκι θα είμαι και εγώ εκεί, να παρουσιάσουμε το event, την εκδήλωση και να περάσουμε όμορφα. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι χορηγός πρώτης ώρας είναι η Ερβαντόλ, τώρα που κρύος ο καιρός, για αυγενικά αρθρώσεις, οστεοαρθρίτιδες, οσφιαλγίες, μια υπέροχη κρέμα από τη Σύναψη, με το θαυματουργό αρπαγόφυτο. Όσοι το κάνατε χρήση, όσοι πήρατε την κρέμα, καταλάβατε τι λέω. 2-17-876 και βέβαια η υγραεριοκίνηση, 50 χρόνια και τόσα ακόμα εμπειρία στο αυτοκίνητο από την οικογένεια Σκιάδη. Βάζετε το υγραέριο, τηλεφωνείτε στο 473-118 και με 0 προκαταβολή, 12 άτοκες δόσεις, έχετε εξοικονόμηση σχεδόν τα μισά λεφτά σε σχέση με τη βενζίνη. Με απόλυτη ασφάλεια. Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο. Χρήστο μου, είσαι καλή κατάσταση, αγόρι μου! Είσαι έτοιμος, είσαι δυνατός! Σε βλέπω. Λοιπόν, έχουμε και μουσικές, ποταπά έχουμε ετοιμάσει και ανεκδοτάκια θα πούμε και τα τραγούδια μας ακούσουμε και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες μας, θα περάσουμε όμορφα. Μπορεί να υπάρχει δευτερίλα στην ατμόσφαιρα. Δεν θέλω να μου σκιάζεστε, δεν θέλω να μου πέφτετε ψυχολογικά. Επειδή έπεσε η θερμοκρασία και έχει λίγο κρύο, εντάξει, τώρα είναι για χουχούλιασμα. Για αυτόν που έχει τέρι, για αυτόν που δεν έχει, εντάξει, οκ. Okay. Θα τη βρούμε την άκρη. Να σας πω ότι πολύ σύντομα
όπως κάνουμε κάθε χρόνο σαν εκπομπή, αυτό δεν αλλάζει και ας αλλάζουμε συχνότητα και είμαστε εδώ φυσικά στο καινούριο μας σπίτι εδώ και 2 μήνες, συμπληρώσαμε 2 μήνες εσύ ως το Λίμπερο, στη νέα μας ραδιοφωνική στέγη που μας υποδέχτηκαν με πολύ αγάπη, στοργή και προδέρμα, με πολύ κατανόηση, με πολύ ζέση, με πολύ γενικότερα όμορφα συναισθήματα και αυτό είναι που μετράει. Λοιπόν, και εδώ θα κάνουμε μάζοξη ρούχων, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, μπορεί εμείς να τα έχουμε στην ντουλάπα εμείς οι περισσότεροι και να κάθονται ή επειδή έχει μια ραφή φύγει ή επειδή έχει ξεπλέξει να πούμε ένα σκόμπος ή επειδή δεν είναι πλέον της μόδας ή δεν γουστάρουμε το χρώμα, να τα αφήνουμε από το να τα πετάμε ή να σαπίζουν μέσα να τα τρώει ο σκόρος σε κανένα μπαούλο. Θα κάνουμε και πάλι μάζεψη όπως κάναμε πέρσι στην Αγία Βαρβάρα, όπως κάναμε πρόπερσι. Σας πω σχετικά, θα αφήσουμε ένα περιθώριο ενός μήνα για να μπορέσετε να συλλέξετε ό,τι έχετε άχρηστο που δεν σας είναι αναγκαίο, που δεν σας είναι απαραίτητο, για να το μαζέψουμε και να το δώσουμε εκεί που πραγματικά το έχουν ανάγκη, εκεί που μπορεί κάποιος να τουρτουρίζει από το κρύο επειδή εμείς δεν σκεφτήκαμε να του δώσουμε αυτό που μας περισσεύει. Θα το κάνουμε και φέτος, όπως φυσικά το Δεκέμβριο θα κάνουμε και τη 13η εσίως, δόξα τω Θεώ, εσίως, αιμοδοσία μας, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και κάθε πίκρα καίμε. Τώρα, μαέστρο μου, σιγά σιγά μπες στο νόημα έτσι να κάνουμε λίγο σουξουμούξου, λίγο μουχαμπέτι. Θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά τις 8.30. Κάποιος πρέπει να γυρίσει και το ρολόι. Ελπίζω να γυρίσετε τα ρολόγια. Μην βρεθήκατε σε αυτή τη φάση που κανονικά τώρα είναι 9 και 4, αλλά είναι 8 και 4. Κάποιοι μέσα στην αναμπομπούλα του σουκού δεν το θυμήθηκα, δεν το κατάλαβα. Σας το λέμε εμείς λοιπόν. Ξέρω ότι δεν βλέπετε την ώρα για να ξεκινήσει η εκπομπή. Έτσι, 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 έτσι. Όμορφα, έτσι, όμορφα και ωραία. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη. Έτσι, έτσι να πούμε στη βδομάδα. Άιντε με ποιότητα. Αφού καταφέρνω και μπλοκάρω και τους κόφτες όταν είναι 2 μικρόφωνα ανοιχτά, φίλε. Βλέπεις, τραβιέμαι, τι να κάνω. Το τραβιέμαι, φίλε. Θέλω να μου πεις, ποια εικόνα σου φαίνεται στο μυαλό. Λέει, τι έγινε, τραβήχτηκες. Τραβήχτηκα, φίλε. Πες μου εσύ, αυτό που σκέφτομαι κι εγώ. Τι έγινε, άρχισα να τραβηχτώ. Να τραβηχτώ, τι μπορεί να είναι μια φασαρία. Μπορεί να πέφτουν ψηλές. Τραβήχτηκα εγώ, πήγα πιο πίσω. Ή στη σειρά ήμουνα μπροστά και είδα ότι ήρθε στην ουρά μια γιαγιά, μια άγγιος κυρία. Τραβήχτηκα λίγο πίσω και άφησα αλλού την προτεραιότητα. Έδωσα τη θέση μου. Τι έγινε, πού τραβιώσουν, άσε τραβήχτηκα να πούμε σε κάτι στέκια, σε κάτι σουβλατζίδικα, να πούμε σε κάτι ταβέρνες. Γιατί το μυαλό όταν με τραβήχτηκες, άργησες να τραβηχτείς. Γιατί πάει σε ένα πράγμα ρε φίλε, τι πονηρό πράγμα που είναι ο εγκέφαλος. Πού είναι ο εγκέφαλος. Εδώ είναι τώρα το είναι ρήμα φίλε. Είναι συνειρημένο. FM κενό το μήνυμά σας στο 545-26 γιατί έχουμε ρολογάρα υπέροχη με ανοξείδωτο ατσάλι, μπρασελέ, σουξουμούξου κτλ. Αναλογική και ψηφιακή. Αυτό το τι σημαίνει το αναλογική. Έχει και δείκτες, έχει και νουμεράκια. Τσούκου τσούκου. Και φωτιζόμενη οθόνη να πούμε ξέρω εγώ, να πούμε ξέρω εγώ. Κανονίστε σήμερα, το λέω στους παίκτες μας, 7.30, το κάνουν δώρο οι άλλοι. Ξέρετε για ποιους λέω, τους ερυθυρόλεφικους. Τους ερυθυρόλεφικους. Δώρο. Δεν ξέρω αν κάποιος είχε την φαϊνή ιδέα μέσα στην ομάδα να βάλει τους παίκτες να δουν το μάτς μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή αλλιώς Γαύρου Βάζελου και οι ίδιοι αυτό που κολλούνται έτσι, σου λέμε και εμείς σιγά δηλαδή και με καντάρ αν παρεξηγηθούν. Δεν ξέρω αν κάποιος λοιπόν είχε την φαϊνή ιδέα να πει παιδιά ελάτε λίγο να δούμε τους αντιπάλους. Γιατί εσείως και ο Παναθηναϊκός ανέβηκε εκεί που έδινε μάχη για την κατηγορία. Δύο πράγματα βλέποντας το συγκεκριμένο παιχνίδι μου ήρθαν στο μυαλό. Και το ίδιο συζητούσαμε και με τον Χρήστο στο Ανόβερο που έβλεπε το μάτς εκεί στο σύνδεσμο μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Την αγάπη μας και τα φιλιά μας στο Ανόβερο που νιώθουμε κάθε μέρα ότι είναι εδώ δίπλα μας. Ένα. Πώς τον μπίμπιπ, για να μην πω κακή λέξη δευτεριάτικα, πώς τον μπίμπιπ χάσαμε από δάφτους του Πειραιά. Πώς ρε παιδί μου χάσαμε
από αυτούς. Κάτι περιφερόμενες κελεμπίες, κάτι κατσαπλιάδες με ερυθρόλευκα. Πώς χάσαμε από αυτούς, ρε παιδί μου? Δηλαδή όλη την ώρα, όλο το 90 λεπτό, αυτό το πράγμα στριφογύριζε μέσα στο μυαλό μου. Κρεμόταν η λέξη από το κάτω χείλος και μου έγινε σαν τα χείλη της Αντζελίνα Τζολί. Παρεμπιπτόντως, υπάρχει ωραίο ανεκδοτάκι που λέει καλησπέρα σας, γεια σας. Θα ήθελα, υπάρχει κάποια ενεσούλα για να φουσκώσουν λίγο τα χυλάκια μου, θέλω να τα κάνω λίγο πιο θεληματικά, λίγο, να τα κάνω λίγο πιο σεξουαλικά. Βεβαίως, είναι αυτό εδώ το φάρμακο, είναι τα Hilofex, το οποίο κοστίζει 500 ευρώ η ένεση. 500 ευρώ, λέει, συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ακριβό, λέει, θέλω κάτι πιο οικονομικό. Βεβαίως, υπάρχει το τάδε φιαλίδιο, είναι η τάδε ουσία, το τάδε σκεύασμα, το οποίο κοστίζει 250 ευρώ. Αλλά κάνετε κάτι χιλάρες όμως, εκπληκτικές, κύριε. Πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά, λέει, κάτι πιο φθηνό. Βεβαίως, πάμε σε ένα γενώσιμο, πάμε σε μια απομίμηση γνήσιου φαρμάκου, γνήσιας ένεσης, θα πούμε για το αυτό, ξέρω εγώ πώς λέγεται, το κολαγόν, όπως είναι. Είναι, λέει, στα 100 ευρώ. Πάλι 100 ευρώ, είναι πάρα πολλά τα 100 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι πιο φτηνό. Δηλαδή, κύριε, να σας ρωτήσω αλλιώς, πόσα χρήματα μπορείτε να διαθέσετε? Ξέρω εγώ, κανένα 20, κανένα 20 το πολύ, 15 θα είμαι ακόμα πιο ευκαιρίτης. Καλά, με ένα δεκάρικο ακόμα καλύτερα. Βεβαίως υπάρχει για δεκάρικο. Μια στιγμή λίγο έρχομαι, φεύγει και φέρνει μια σακούλα. Λέει, τι είναι αυτό? Έχει μέσα ασπρόμαυρα σπόρια με πολύ αλάτι. Τρως κανένα μισάωρο και θα κάνεις κάτι χιλάρες να... Το πιο φτηνό. Ποιος δεν έχει μπει σε αυτή την ανόητη διαδικασία? Που τρως χωρίς λόγο, ρε παιδί μου. Άσε που τρως και δεν καταλαβαίνεις κάποια στιγμή αν τρως το τσόφλι ή το σπόρο. Επίσης, ποιος δεν έχει ζωγραφίσει τα αρχικά του στο σακάκι, στο μπουφάν του μπροστινού μέσα στο γήπεδο? Το ξέρετε ότι οι ομάδες πρώτα απ' όλα πρέπει να παίζουν ένα παιχνίδι με πάσα και με τέμπο. Να υπάρχει τέμπο. Από εκεί βγήκε το πασατέμπο. Είναι ο πασατέμπος χριστό ή το πασατέμπο ουδέτερο είναι ή αρσενικό? Ο πασατέμπος, το πασατέμπο, ο πασατέμπος αρσενικό, ο πασατέμπος. Γιατί δεν λέμε τα σπόρια, ρε φίλε, να μην στενοχωριόμαστε, να πούμε. Είναι σαν το άλλο το ανέκδοτο που είναι δύο τσιγκάνοι και ο ένας, θα πούμε, έχει κάνει ξαφνικά λεφτά, εμφανίζεται. Oh man, τι γίνεται? Έχει βάλει ένα λουλούδι στο πέτο ο οικονομημένος. Λέει, τι κάνεις? Τι να κάνω, ρε αντερφέ, να πούμε, βλέπεις, λέει, εντάξει, λέει, άλλο ύφος. Πω, τι όμορφος που είσαι, του λέει ο άλλος. Τι, είσαι πολύ κομπιτσός, πάρα πολύ κομπιτσός. Με το κουστούμι, να πούμε, εντάξει, αντερφέ, τώρα, να πούμε, έχουμε πιαστεί, είμαστε σε άλλο level. Λέει, τι ωραίο λουλούδι είναι αυτό που έχεις βάλει, να πούμε, στο πεταράκι σου. Λες, αντερφέ, άλλο level, άλλη ποιότητα. Λέει, τι λουλούδι είναι? Είναι η Άκυντος. Άστε διάλα. Τι είναι η Άκυντος, ρε μάλακα? Η Άκυντος. Λέει, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Το η Άκυντος, πώς το γράφεις? Το η Άκυντος, να σου πω κάτι. Γκαρντένια είναι. Έλα, πάμε, ζούμου σου λέμε. Και ρολογάρα κληρώνουμε σήμερα, προσφορά από την Glimart, υπέροχο ρολόι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και επίσης και σακούλα κρέατα από τον Κροπέλη Μιχάλης. Έχω πεθάνει κατά τη διάρκεια του σουκού με το ανέκδοτο που κυκλοφόρησε, γιατί είναι κοντά σε αυτό που λέμε, μην παίρνετε 2310, πάρτε 2310. Μου το στέλνει και ο Γιώργος ο Θεοφάνους. Δεν ξέρω αν είναι ο συνθέτης. Το Θεοφάνους το λένε Γιώργο. Τον Τσίπριο. Μάλιστα. Λέει, σήμερα γιορτάζω. Γιατί, λέει, πώς σε λένε? Κωστή. Τι Κωστή? Κωστή 8 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ λοιπόν όλους που χθες μου στείλατε, προχθές μου στείλατε τις ευχές σας. Να είστε καλά. Γιόρταζε η πατρίδα μας. Γιόρταζαν. Τιμούμε, μάλλον. Δεν είναι γιορτή στην ουσία. Τιμούμε αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους. Ό,τι πιο πολύτιμο έχει κάποιος για να κυκλοφορούμε εμείς ελεύθεροι σήμερα και να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Τιμούμε τους παππούδες μας που πολέμησαν. Τιμούμε αυτούς που έπεσαν στο μέτωπο. Και αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Κάτι πιο ιερό. Πάμε στα άλλα.
Θέλετε να πάμε στα άλλα. Έλεγα λοιπόν ότι βλέποντας, να γυρίσουμε πάλι σε αυτό που λέγαμε, βλέποντας το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το Γαύρος Βάζελος, δύο πράγματα ήταν συνέχεια στο μυαλό μου. Ένα, πώς τον μπιπ-μπιπ χάσαμε από δάφτους, τους ερυθρόλευκους, που είναι τραγικό δηλαδή, είναι στην πιο άθλια κατάσταση ever Ολυμπιακός. Τον αναστήσαμε ως Λάζαρος, δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα μια εβδομάδα μετά. Πώς φοβηθήκαμε, πώς μαζευτήκαμε, πώς χάσαμε αυτό το παιχνίδι από το πουθενά με μια κόντρα. Δεν μπορώ. Το δεύτερο που σκέφτηκα βλέποντας τους παίχτες του Βάζελο είναι είναι απλήρωτοι. Είναι έτοιμοι για προσφυγή. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία. Διαλύουν μεθαύριο, μπορεί να πέσουν στη Γάμα Εθνική. Το χειμώνα θα φύγουν οι μισοί καλοί παίχτες, θα πάρουν μεταγραφή για αλλού. Δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν. Δεν εμφανίζεται κανένας να τους πει αν θα μπουν οι μισθοί τους, τα ενίκια τους, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μια διάλεση. Ο Αλασκούζος έχει εξαφανιστεί παντελώς, το είπε και ο Ζουνίδης, για μένα από τους καλύτερους προπονητές. Και κάποια στιγμή, να ξέρετε, έφτασε κοντά στον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή ήταν κοντά και θα ήταν μια καλή περίπτωση, αν έπρεπε να επιλέξουμε κάποιον από την ελληνική αγορά, από τους σύγχρονους. Λέω λοιπόν, τους έβλεπα να τρέχουν με τέτοιο πάθος μέσα στο παιχνίδι και λέω, δες ρε παιδί μου. Είναι απλήρωτοι, διαλύονται, δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν και τρέχουν σαν λυσασμένοι. Και είπα κάποια στιγμή, το μισό πάθος να είχαμε εμείς την προηγούμενη Κυριακή, θα τους είχαμε ρίξει 3 γκολ στο κεφάλι μέσα στο Καραϊσκάκης και θα είχε τελειώσει η μπουγάδα, θα τους είχαμε διαλύσει όπως διαλύονται τώρα. Αγόρι μου. Γεια σου Βασιλάκη μου, γεια σου Νανούκα, τι τραγουδήσεις τώρα, ηθοποιός πάνε γίνε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ζουμουσού, γεια σου Νανούκα. Η καρδιά μας χτυπάει μέχρι το Λούτενσάιτ. Και πίσω, όπου βρίσκεστε, όπου είστε, πάλι υπήρξε συγκίνηση που κάναμε τη μεγάλη τη βόλτα στο μάτς με τον Γαύρο πριν και μιλήσαμε με ανθρώπους που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Να ξέρετε, σας νιώθουμε δίπλα μας. Είστε κινητήρια δύναμη. Έλεγα λοιπόν ότι οι δικοί μας τα έχουν όλα, είναι όλα τακτοποιημένα, είναι όλα καλοπληρωμένα, δεν τους λείπει, όχι δεν τους λείπει τίποτα. Και λέω ρε μήπως πρέπει να μπει ο μεγάλος μέσα στα αποδυτήρια και να πει «Τρος νιέτς τα κακά που βουσλιούτρα τα σνιέτσα τα κομάντα, που λιώτρα και σνιέτσα τα κακά που βουσλιούτρα τα ΠΑΟΚ, όλοι πρόστιμο, 50.000 στο κεφάλι, με αρρωστήσατε, παλιόπαιδα, δεν παίζετε καθόλου». Τι θα του πει κανένας, όχι πρόεδρε γιατί και ξέρω εγώ θα κάνει μου τσουνίτσες, άμα δεν σ' αρέσει φύγε. Οι μυστικοί τρέχαν και μοιράζαν κλωτσιές, μου έκανε εντύπωση ρε παιδί μου. Μου έκανε εντύπωση. Οι μυστικοί, οι τίποτες, οι πουθενά διαλύουν, διώξαν κυπουρούς, διώξανε γραμματείες των 600 ευρώ από το Βάζελο. Διώξαν αυτούς, έτσι χρωστάνε το χόρτο που παίζουν. Θα πέσει η εγγυητική τους επειδή δεν έχουν πληρώσει αυτούς που τους φτιάξαν το χορτάρι πάνω στο οποίο πατάνε. Και αν υπάρχει ακόμα η ομάδα τους, είναι επειδή πουλήθηκε ο Βλαχοδήμος στην Μπενφίκα και με αυτά τα λεφτά τη βγάλαν τώρα για λίγες μέρες. Ρε φαινέ. Κι όμως μπήκαν μέσα και είχαν αυτό το οποίο ήθελα κι εγώ από τους δικούς μας. Να γυαλίζει το μάτι. Και φυσικά απέναντι ήταν ο ίδιος Ολυμπιακός που ήταν και με εμάς, έτσι. Ο ίδιος ήταν, ο ίδιος άθλος Ολυμπιακός. Μας το κάνουν δώρο λοιπόν αυτοί. Γιατί εμένα δεν με παραμυθιάζει, δεν τρώω κανέναν παπά από τη βαθμολογία. Η βαθμολογία δεν μου λέει τίποτα απολύτως. Και ξέρω πολύ καλά, η αντίπαλή μου θα είναι και φέτος. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει, αυτό είναι ξεκάθαρο, θα του φύγουν οι παίκτες που έχει. Τσίκι τσίκι όμως τα κατάφερε και ανέβηκε στην βαθμολογία και έχει... είναι κάπου στην μέση. 7ος, 8ος, δεν θυμάμαι τώρα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι σήμερα εφόσον, μάλλον όχι αφού κερδίσουμε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω μια υποθετική πρόταση αν κερδίσουμε. Θέλω να χρησιμοποιήσω χρονική δευτερεύουσα. Μπορώ ρε Κιώση! Μπορώ! Αφού μου δίνει την άδεια ο κονσολιέρης, πρόσκελε λίγο με τα κουπιά, είπαμε καμιά κουπιά. Περίεργη φυλακή, λίγο το με το κύμα, με το τσουνάμι, πρόσεξε. Τώρα σκουλουράκι, πουλάκι μου, ε! Αυτή είναι η διαφορά του ηχολήπτη από τον παραγωγό δημοσιογράφο. Δηλαδή, ο ηχολήπτης
μπορεί ταυτόχρονα να πειράζει τα κουμπιά και να τρώει κουλούρι και μάλιστα να μπουκώνεται με δύο χοντρές μπουκές χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Είναι η αδικία που ο τρομπετίστας δεν μπορεί να τραγουδάει και να παίζει ταυτόχρονα, φίλε. Ή αυτός παίζει κλαρίνο, δεν είναι αδικία. Ενώ ο Μπουζουξής τραγουδάει και παίζει και ταυτόχρονα. Ε? Δεν είναι μια αδικία αυτή. Ο τρομπετίστας θέλει ο Λούις Άρμστρον να τραγουδήσει. Τι κάνει, πρέπει να αφήσει την τρομπέτα. Άμα είσαι μάγκας, παίξε και τα δύο μαζί, ρε φίλε. Τραγούδα και παίξε και τρομπέτα. Ή κλαρίνο. Ή οποιοδήποτε πνευστό. Αν και ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο πνευστό, Χριστοκιώση. Το ξέρεις. Το πιο δύσκολο όργανο δεν ξέρεις ποιο είναι. Η φλογέρα, φίλε. Φλογέρα. Γιατί πρέπει, λέει, να παίζεις και ταυτόχρονα να φυλάς και τα πρόβατα. Και όταν λέμε να φυλάς, όχι γλωσσόφυλλα και τέτοια. Τι ωραία που είσαι σήμερα. Μιγδάλο μου. Α, και γίνονται κάτι μπερδέματα εκεί, λένε τώρα, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ναι, είπαμε αγάπη για τα ζώα, αλλά έτσι ακούμε, δεν είναι. Αλλά με κάποιους, λέει, έρχονται πιο κοντά, λέει, ξέρω εγώ, από το συνάφι. Δηλαδή, τις έχουν βάλει ονόματα. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι, και εμείς είμαστε πολύ κακοί εντρεχεί. Το ότι της πήρε, ας πούμε, της κατσίκας δώρο του Αγίου Βαλεντίνου, αμέσως θα το παρεξηγήσουμε, ρε παιδί μου. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρι χωριάτικα. Πα, άκουσες για κατσίκα και ζήλεψες, μωρί. Έλα, 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 η τρέλα δεν πάει στα βουνά, είναι εδώ, 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 εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Πείτε ρε μέσα σήμερα, καθαρίστε τον αστέρα στο πρώτο τέταρτο. Μην κλωτσάτε, βρε την ευκαιρία. Αφυπνιστείτε, οι άλλοι είναι πουθενά, είναι τίποτα. Η ΑΕΚ χθες το έκανε το διπλό, τσούκου τσούκου στο τέλος, το έκανε το διπλό. Το πήρε το μάτς μες στον Πανιόνιο. Δεν είναι εύκολη ομάδα ο Πανιόνιος. Δεν θα περάσουν πολλές ομάδες εύκολα μέσα από τη Νέα Σμύρνη. Το πήρε το διπλό, πύριος νίκη βέβαια που λένε, δεν σημαίνει ότι ήρθε ο πύρος και του φώναζε ο Ιωαχώβου, κάτσε κάτω τη βάρα! Ούτε έβαλε τίποτα τάλξ στα χέρια πριν, να πούμε. Πίσω το πόδι! Πύριος νίκη, διότι τραυματίστηκε σοβαρά ο Μάνδαλος. Μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ. Εμείς δεν θέλουμε να πέφτουν κάτω με τόσο σοβαρούς τραυματισμούς οι αντίπαλοι για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να ξεφύγουμε στη βαθμολογία. Δηλαδή δεν θέλουμε να ψοφάνε οι άλλοι μέσα αγωγικά. Ο μικρός Αβίδης έσπευσε να ευχηθεί χρόνια πολλά παικταρά στον Μάνταλο και μπράβο, γιατί αυτό δείχνει πολιτισμό, δείχνει ποδοσφαιρικό πολιτισμό, το ξαναλέω. Όταν οι άλλοι, οι αντίπαλοι λέει, είναι πιο δυνατοί, είμαστε και εμείς. Και έτσι πρέπει να είναι κανονικά, έτσι πρέπει να είναι. Μάλλον χιαστούς, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κατάρα για έναν ποδοσφαιριστή από τους χιαστούς, από τη ρήξη χιαστών. Να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, επειδή κατά καιρούς μας ρωτάνε. Δεν είμαστε ούτε γιατροί, ούτε ορθοπαιδικοί, ούτε φυσικοθεραπευτές. Απλά το γόνατο το κρατούν κλωστές, να το πούμε έτσι απλά. Είναι το γόνατο, το κρατούν πολύ λεπτές ίνες. Φανταστείτε πολύ λεπτές κλωστές. Ας πούμε το κόκαλο, όταν σπάσει η κνήμη ή περώνει, πρέπει να δέσει το κόκαλο. Πιο εύκολο. Εδώ δεν υπάρχει κόκαλο για να δέσει όταν πεθαίνεις. Ρήξη τι σημαίνει, κόβονται αυτά τα σκηνάκια. Κόβονται αυτά τα σκηνάκια. Περαστικά. Σε οποιονδήποτε, όπου και αναγωνίζεται. Έτσι, wish you successful and fast recovery. Παικταρά, we play better against strong opponents, είπε ο μικρός Σαβίδης. Που είπε δεν θα ξαναβάλει post, αλλά κάθε 10 λεπτά, κάθε τέταρτο, okay. Εδώ είναι για καλό σκοπό. Είναι για καλό σκοπό. Η ΑΕΚ λοιπόν το πήρε το διπλό. Εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε σήμερα? Οφείλουμε να κερδίσουμε τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι βέβαιο ότι οι ομάδες του Παντελίδη είναι δυσκολοκατάβλητες. Είναι δυσκύλιες, είναι σφίκτες. Ιδιαίτερη προσοχή. Μην κλωτσίσουμε την ευκαιρία. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή λέει Ατρόμητας 19. Θέλω να κάνω ειδική αναφορά εκεί στον Ουάρτα πριν πάω στο διάλειμμα. ΑΕΚ 17. Πάω και εμείς 15 με έναν αγώνα λιγότερο. Ολυμπιακός 14. Πανιώνες 14 κτλ. Αν σήμερα κερδίσουμε, αφού κερδίσουμε, το ξαναλέω, όχι αν, άκυρο, το παίρνω πίσω. Λήψη δεύτερη, ξαναλέμε την πρόταση. Αφού έχουμε κερδίσει λοιπόν τον Αστέρα Τρίπολης σήμερα το βράδυ, θα πάμε από τους 15 στους 18.
θα καβαλήσουμε την ΑΕΚ ένα βαθμό και θα είμαστε πίσω από τον Ατρόμητο. Δεν αναφέρω τον Ατρόμητο σαν διεκδικητή του τίτλου, γιατί ζούμε στην Ελλάδα το 2017. Αποκλείεται. Μέχρι τέλους θα μείνει για να παλέψει. Δεν υπάρχουν playoffs φέτος, το υπενθυμίζω. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Αλλά μέχρι τέλους θα παλέψει εκεί για να είναι στην πεντάδα, για να βγει στην Ευρώπη. Ωραία, θεμητό. Εμάς μας ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Με αυτούς θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή, την ένατη αγωνιστική, είμαστε ακόμα μέσα στο παιχνίδι, είναι επειδή και οι άλλοι αυτοκτονήσανε 150 φορές και μας κάνανε δώρα. Επιτέλους αφυπνιστείτε, παίξτε ανάλογα με τις δυνατότητές σας, παίξτε ανάλογα με το budget της ομάδας, ανάλογα με τους μισθούς σας, προπονήστε ανάλογα με τη θέση που βρίσκεστε, κύριε Λουτσέσκου, δεν το λέω μόνο για τους παίκτες, αφυπνιστείτε γενικότερα, δείξτε αντίδραση, βγάλτε ποδοσφαιρικό εγωισμό, δεν θέλετε βρε να σας γράψει ιστορία. Ακόμα μνημονεύουμε τον Κουερίνο που ανέβηκε στο κάγκελο, ρε, και έχουν περάσει να πούμε 40 χρόνια. Ακόμα μιλάμε για την κεφαλιά του Πάπριτσα που οριζοντιώθηκε μέσα στο ΆΚΑ και έδωσε ένα πρωτάθλημα. Ακόμα μιλάμε για αυτούς τους ήρωες. Δεν θέλετε να σας γράψει ιστορία με ανεξίτηλα γράμματα. Και να σας μνημονεύουν σαΐ, να αφήσετε ιστεροφημία αφού φύγετε και από αυτό το μάταιο κόσμο. Δεν θέλετε. Σας το κάνουν δώρο οι άλλοι φέτος. Αρπάξτε το δώρο. Μας το δίνουν στα χέρια και εμείς το κλωτσάμε. Κερδίστε τον Αστέρα, βγάλετε αντίδραση. Πάμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ την άλλη αγωνιστική. Το ξαναλέω. Δεν ευχόμαστε κανενός το κακό από τους αντιπάλους, τραυματισμούς βαριούς ή βαρύς, να το πω πιο σωστά γραμματικά, όπως αυτό του Μάντολο. Όμως θα αντιμετωπίσουμε την ΑΕΚ χωρίς το Μάντολο που είναι κινητήριος μοκλός. Είναι σημαντικό, το λέγαμε εδώ και καιρό. Έχει περιορισμένο ρόστερ σε σχέση με εμάς. Και δεν έχει άνθρωπο να αντικαταστήσει επάξια. Θα βάλει τον Μπακασέτα, οκ. Okay. Δεν έχει άνθρωπο να αντικαταστήσει επάξια τον Μάνταλο. Δύο λέξεις πριν πάω στο ημίχρονο. Για να ανοίξουμε γραμμές στο 2310-287-888. Υπέροχος Ουάρντα. Υπέροχος Ουάρντα. Μόνος του τον έχει πάρει από το χέρι τον Ατρόμητο. Γκολ με φάουλ. Γκολ έξω από την περιοχή. Ασίστ. Τρέχει σαν δαίμονας. Είδα και αυτό το μάτς. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Τεράστια εντύπωση. Δεν πρέπει να χαθεί για την ομάδα μας αυτός ο παίκτης. Οκ, okay, μπορεί να καθυστέρησε σε κάποια προπόνηση, μπορεί να έχει στο μυαλό του να είναι λίγο θολωμένος, θα πούμε, και να είναι ένα παιδί αβαβάου παπαπάου. Το θέμα είναι να βρεις το κουμπί του ιδιότροπου, του περίεργου, γιατί είναι εξαιρετικός παίκτης. Θα μου πείτε βέβαια, και δίκιο θα έχετε, άλλο Ατρόμητος, άλλο Πανετολικός, άλλο ΠΑΟΚ. Μα εκεί είναι η μαγιά. Να καταφέρω να του πάρω το 100% και αν αξίζει να σταθεί. Εδώ δεν είχε κάνει κακές εμφανίσεις. Απλά, να, κάτι κομμενικά εκεί όταν πήγε στην Ισπανία, έστελνε φωτογραφίες, αυτά, πήραζε το ένα, πήραζε το άλλο. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο είναι μουρλό, τελείως. Ναι, αλλά τον μουρλό πρέπει να τον πιάσω, να του βρω το κουμπί και να του αρπάξω ό,τι έχει, να του αρπάξω από δυνατότητες. Τη μούρλα αυτή που έχει, γιατί μπορώ να σας πω 100 παίκτες που ήταν μουρλοί, αλλά άφησαν ιστορία. Τη μούρλα αυτή που έχει λοιπόν, αυτό το μυαλό, το παιδικό το μυαλό που έχει, γιατί πρόκειται για το παιδί, είναι πειραγμένο, έτσι το είχαμε πει. Την άλλη φορά κοιμήθηκε στο αεροδρόμιο, την άλλη φορά δεν πήγε να περάσει εργομετρικά. Ναι, να τιμωρηθεί, αλλά να μην χαθεί ο παίκτης. Λέω εγώ, είναι προσωπική μου επαφή. Έτσι, προσωπική μου άποψη. Τι επαφή θα έχεις λοιπόν με τον παίχτη, πώς θα τον κερδίσεις. Και ο Γιαννούλης πάει καλά, και ο Χαρίς πηγαίνει καλά, και ο Λάμπρου πηγαίνει καλά, δηλαδή ιδανικοί, αλλού εκεί που πήγαν, και ο Ερίκε πάει καλά. Δεν πρέπει να χαθεί. Είναι περιουσία της ομάδας. Το αν θα μπορέσει, αφού του δοθεί η ευκαιρία και επιστρέψει, να ενσωματωθεί. Το σκοπός είναι, αν τους φέρουμε πίσω, μην τους έχουμε εκτός 18άδας. Κατά τα άλλα, εκτός 18άδας και ο Μαλεζάς και ο Κάτσε. Ο Μεν Κάτσε ξαφνικά βρέθηκε να μην παίζει καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Ενώ όσες φορές τον χρειάστηκε η ομάδα στο ξεκίνημα ήταν από τους πιο φιλότιμους. Ο Δε Μαλεζάς, ο μόνος που διασώθηκε στο μάτς Κυπέλλου με την Καλαμαριά, δεν ξέρω αν αυτό είναι επιβράβευση, ρε παιδί μου. Το ότι ο άνθρωπος έβγαλε πάθος και ήταν κορυφαίος σε αυτό το ναυάγιο του Κυπέλλου. Τον αφήνει εκτός 18άδας. Οκ, okay. Περιορέξιος, εγώ λέω την άποψή μου, αυτό που μου έρχεται, αυτό λέω. Και πάλι είναι μέσα ο Σάκοφ, πάλι ο Σάκοφ. Ο οποίος έρνει το κορμί του. Απλά το επισημαίνουμε.
Απλά το επισημαίνουμε. Πάμε σήμερα να κερδίσουμε τον Αστέρα. Στις 7.30 θα σας πω αργότερα τη σύνθεση. Αυτό πρέπει να κάνουν σήμερα. Κερδίζουμε. Τα λόγια του Πέλκα, ο οποίος νιώθει από ΠΑΟΚ, που είπε δεν μπορούμε να κερδίζουμε μόνο και μόνο επειδή είμαστε ΠΑΟΚ με τις φανέλες. Σήμερα θα μπει στην εντεκάδα αντί του Ελκαντουρί. Δικαίως, γιατί ο Ελκαντουρί δεν έχει ακόμα δείξει πράγματα. Κακώς δεν έπαιξε ο Πέλκας του Καραϊσκάκης. Λάθος του Λουτσέσκου. Αλλά οκ, okay, είπαμε, αυτός αποφασίζει. Εμείς απλά βλέπουμε και σχολιάζουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Σακουλάρα κρέατα το Κροπολίου Μιχάλης έχουμε στον Εύωσμο Μενελάου 29 και ένα υπέροχο ανοξείδωτο αναδιπλούμενο μπρασελέ ρολόι με αναλογική και ψηφιακή ένδειξη και φωτιζόμενη οθόνη από την Climart είναι προσφορά. Climart, κορυφαίος σε κλιματισμό. Daikin, αντλίες ερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος στη Γραβιάς 67. 9-17, 6-46 μας προσφέρει σήμερα αυτή την υπέροχη ρολογάρα. Διαλυματούμεν και επιστρέφω! Έτσι, έτσι, έλα, ξυπνάμε την πόλη, έλα, πάμε, 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 πάμε! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Αυτό σημαίνει ασημίνα μου, το ζούμου σου. Είμαι καινούργια στην παρέα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην αγκαλιά. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ήρθες στο ζούμου σου. Στάση ζωής. Στάση αμέσως μόλις πω στάση, το μυαλό σου πάει στο πονηρό, αλλά και αυτό είναι μια στάση ζωής. Είναι αισιοδοξία, αντιψυχοπλακωτισμός. Χαμόγελο απέναντι στις δυσκολίες. Αυτό είναι. Ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Όπου τις βρίσκουμε, τους ρουφάμε το μεδούλι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τσάτ στο μικρόφωνο με Χρήστο Κιώση που την έχει τώσει. Τη διάθεση κάθε πρωί που έρχεται και κάνει χοληψία στην εκπομπή μας εννοώ. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Και βέβαια ανοιχτές γραμμές 2310 κατά το 28 Οκτωβρίου. 2310 287 888. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα ρολογάρα υπέροχη. Προσφορά από την Climart, κλιματισμός κάθε είδους, νούμερο 1 στον κλιματισμό, Κωνσταντίνος Κιωσές, Γραβιάς 67, ρολόι υπέροχο και με ψηφιακή ένδειξη και αναλογική και φωτιζόμενη οθόνη και μπρασελέ και ανοξείδωτο ατσάλι. Μην φανταστείτε ότι δίνουμε τίποτα μπαχατέλες, κοντά στα 100 ευρώ είναι η αξία του, δεν είναι Rolex, εννοείται, ούτε Rolex με κάπα σίγμα, ούτε με ξύ στο τέλος, Rolex και με ωμέγα το ρο. Rolex με ωμέγα, βάζουμε και περισπωμένη. Λοιπόν, μία ρολογάρα υπέροχη και μία σακούλα κρέατα από το Κροπολίου Μιχάλης με Νελά 29, τα κρέατα όλου του μήνα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσουμε εσείς. Γεια σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε αυτές σήμερα. Ναι! Ζουμουσού με τον Κωστή. Αγόρι μου, αγόρι μου! Εναλλάζουμε εκπομπή ειδικά όταν γιορτάζεις. Αγόρι μου. Κωστή, 8 Οκτωβρίου. Και Κωστή 5 Μαρτίου άμα το πας έτσι, ε. Είμαι κινητή. Αγίου Βασιλείου από τον τύπο των άλλων που είχε πει Βασίλη χρόνια πολλά και τα λοιπά. Έτσι, οπότε προχωράμε. Είναι πολύ ωραία με τη σκούρη τη φυλή. Οπότε έχουν ξεπουλήσει τα καρπούζια και λέει, αδέρφη Ελλάδο, ένα εμένα, ένα εσένα, ένα εμένα, πολύ καλά πήγαμε, λέει. Ναι. Βγάλαμε καλό μεροκάματο. Ναι. Ένα μένα, ένα σένα, ένα μένα, την άλλη εβδομάδα το ξανακάνουμε. Ναι. Ένα μένα, ένα σένα, ένα μένα, ναι. Του στέλνει φυλάκια ο άλλος, λέει. Ναι. Αντέρφη, γιατί με φυλάς, ας σε μαμίσω που ας σε μαμίσω, ναι, ναι. Να βάλω λίγο αίσθημα. Λίγο συνέστημα, σωστό. Λοιπόν. Σωστό. Φιλιά στους... Γδούπος, γδούπος από Λαγκαδά. Έλα, γδούπος, λοιπόν, έλα γδούπε. Ζαν Ζακ γδούπος. Έλα γόρι μου, για πες. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει εντελώς τα πράγματα από αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Η κίτρινη κάρτα σπανίζει στον χώρο τους. Βλέπουμε τραβηγμένες και ακραίες ενέργειες από τους ποδοσφαιριστές που δεν τιμωρούνται και εκεί υστερούμε. Σωστό. Εμείς δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην έχουμε 5-6 κάρτες οι περισσότερες ανέπεια. Δεν έχουμε πάρει ακόμα ένα σφύριγμα. Να καθυστερούν το παιχνίδι, να πηγαίνει να κλωτσάει την μπάλα επιδεικτικά, να μην αφήνει να εκτελεστεί. Και αγρό να αγοράζουν οι διαιτητές. Έτσι. Φυσικά έτσι. Ξέρουμε ποιοι είναι, απλώς θα τα τονίζουμε για να είμαστε πιο υπηκείς με την ομάδα μας. Απλά μένει μία επισήμαση, μικρή. Γιατί λέει, φέτος δεν έφταξε το πράγμα όπως θέλουμε, 100%. Γιατί λέει ο Γάβρος είναι τόσο πίσω. Μα γιατί άλλες χρονιές έπαιρνε 90-0 σφυρίγματα, που λέει, 90-0 που λέει και ο Κυρσάβας. Έτσι. Τώρα δεν παίρνει το 90-0 που λέει ο Κυρσάβας. Δεν παίρνει τα σφυρίγματα και γι' αυτό. Ό,τι δεν μπορεί να κερδίσει όπως κέρδιζε όλα τα χρόνια και φαίνεται η γύμνια. Απλά έτσι, πράγματα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλο βήμα. Ο πρόεδρος μας κατάφερε τελικά να καταρρύψουμε τον στημένο και διορισμένο πρωταθλητή,
τον καταστροφέα του ελληνικού ποδοσφαίρου πάνω στο οικονομικό το ζήτημα. Όχι μόνο στο οικονομικό. Έχω να πω όσο για τον Ουάρντα που είπαμε. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και τον ήθελα και επέμενα κι εγώ μέσα στην κριτική που λέγαμε εκεί βλέποντας τα παιχνίδια ότι πρέπει να παίζει, αλλά όταν αρνείται να βγάλει τα εργομετρικά και να ξέρει ότι είναι κακό σημάδι. Όχι, πρόστιμο, αυτά, παραδειγματική τιμωρία. Ναι. Παίκτες αυτού του στυλ, φίλε μου, Κωστή μου, δεν με πειράζει να φεύγουν, δεν μπορεί να γίνει ομάδα με αυτούς. Και προχθές έπαιζε με την Ξάνθη ή μάλλον η Ξάνθη έπαιζε με τον Ατρόμητο και αλλιώς το παίζουν το παιχνίδι. Βρίσκεις τρόπο τον ατίθασο, τον απίθαρχο, βρίσκεις τρόπο να τον βάλεις στο... Αυτά γίνονται στα αεροσυγνικά, Κωστή. Όχι στα αεροσυγνικά. Αυτά γίνονται στα τιμωρία. Εκεί που είναι η Παοκάρα, εκεί που είναι η Παοκάρα και εκεί που στοχεύουμε δεν μπορούν να παίζουν πλέον τέτοια άτομα. Έχουν υπάρξει πολλοί αλκοολικοί στο παρελθόν από όλες τις ομάδες. Αυτός δεν ήταν, δεν ήταν. Με το ποτό δεν ήταν. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Εγώ δεν είπα ότι αλλάζει την ιστορία του ΠΑΟΚ, αλλά σαν εναλλακτική βρίσκεις τρόπο να τον τιθασεύσεις, να του βάλεις μυαλό. Είναι κακά παραδείγματα, επιμένω στην άποψή μου, μα δεν έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί σου. Και εμένα μ' αρέσει. Αυτή είναι η δημοκρατία. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Θυμίζουμε ότι τον πέρασα πριονοκορδέλα τότε στην εκπομπή. Το ξέρω. Είναι η χρονιά μας και μέσα από την φαγωμάρα τους. Άντε αγόρι μου, άντε ρε Παοκάρα. Φιλιά, φιλιά, γεια σου Μένιο. Πάμε στον επόμενο το Σένιο. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς, ναι, γεια σας. Έλα Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, τι γίνεται. Εγώ θα μπω σε δρόμο ίσιο. Με μαλαμίσιο. Πρέπει να βρω για τον καθένα να υπάρχει ένα μονόστιχο. Για πες. Τι να πω, καταρχήν, όχι, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει τρόπος. Σε ορισμένα άτομα δεν βάζουν μυαλό. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Κρίμα λέω ρε παιδί μου. Κρίμα λέω όμως. Κρίμα, δηλαδή... Κρίμα, χαίρομαι πολύ. Κρίμα. Λες... Βέβαια, αν πάρεις τον Ατρόμητο έτσι πως είναι και τους βάλεις τη φανέλα του πάσου. Άσο. Άλλο βάρος. Το έχω πει πολλές φορές. Το έχω πει πολλές φορές. Άλλο, θυμάστε, Φιλωμένο Κουτσιανικούλη, δύο παραδείγματα. Παπάδες αλλού, εδώ τίποτα, γεια σας. Όχι, δεν σημαίνει καμιά φορά και ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος σύλλογος και αυτό το αποδεικνύει με πολλούς τρόπους. Το ντοκιμαντέρ, για όσους το είδανε, τέλος πάντων, θα καταλάβει ότι η αγάπη του ΠΑΟΚΣΥ και γενικότερα αυτή η ομάδα έχει γερό μέταλλο. Η αγάπη που βγαίνει από τους ΠΑΟΞΥΔΕΣ είναι όπως βγαίνει η αγάπη της μάνας για το ακριβώς. Παιδί. Άδολη, ανιδιοτελής. Πολλές φορές παρανοϊκή, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια, άρα αυτό έχει και τις επιπτώσεις αυτών που τον αγαπάς και του δίνεις τα πάντα, θέλεις τουλάχιστον να στο ανταποδίδει στο 1/10 αυτή την αγάπη, έτσι δεν είναι? Να υπάρχει ρε παιδί μου μια αναγνώριση. Πάντως γενικότερα θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε το πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε, από το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, το τι έχει καταφέρει αυτή η ομάδα και δεν πιστεύω ένας ολόκληρος ΠΑΟΚ να μπορεί να κολλήσει αν αυτή τη στιγμή αξίζει να παίζει ένα Σουάρτα ή όχι. Όχι βέβαια. Το θεωρώ, παιδί μου, ξέρεις ούτε καν αξιολόγητο. Εγώ ανέφερα τον Ουάρτα, ανέφερα και τους άλλους δανεικούς ότι δεν θέλω να χαθούν παίκτες που θα μπορέσουν, γιατί μπορεί να έρθει και να μην παίξει ποτέ, έτσι. Αλλά δεν θέλω να χαθούν παίκτες, είναι δικά μας περιουσιακά στοιχεία και δεν θέλω να βλέπω το Χαρίση, ας πούμε, να γίνεται στόχος ομάδων στην Bundesliga ή να τον δω με καμιά ερυθρόλευκη φανέλα. Θα τρελαθώ, πώς να σου το πω, έτσι απλά. Έτσι απλά. Το ξέρω. Και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον Χαρίση ή με τον Ουάρντα ή με τους μάνα. Δεν ξέρω καν ποιοι είναι οι μάνατζερ τους εγώ. Δεν έχω αυτό το βοβίτσιο. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι μάνατζερ των παιχτών. Ελάττωμα. Πάντως το γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει λίγο και εμείς οι Παοξίδες να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να δούμε πιο άνοιχτα τα πράγματα και πιο αντικειμενικά. Αυτή τη στιγμή κοστίζει κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει ούτε ένα σφύριγμα. Ούτε κακά ένα. Τα ψέματα προσπαθεί να παίξει ένα ωραίο ποδόσφαιρο και για θυμηθείτε λίγο Αύγουστο που είμαστε και που είμαστε τώρα. Πρώτη φορά βλέπω έναν ΠΑΟΚ να κατεβαίνει κάτω στον Ολυμπιακό να κάνει 7 φάσεις και ο λόγος που δεν τις ολοκλήρωσε τις φάσεις, ταπεινή μου άποψη είναι γιατί κάποιοι παίκτες δεν είναι εκεί που είναι, εκεί που πρέπει Υστέρησαν να είναι. Τα ατού μας. Δεν έπαιξε ούτε ο Βιερίνια, ούτε ο Μακ, ούτε ο Κάμπος. Ούτε ο Ελκαντουρί, είχαμε δηλαδή τα βασικά ατού που περιμένεις από αυτούς ρε παιδί μου σε αυτά τα μάτς να πάρουν το κάρο να το βγάλουν αυτοί στην πλάτη τους από τη λάσπη. Δεν τράβηξαν, δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Και θα με συγχωρέσει εδώ Κωστή, αλλά νομίζω ότι η ομάδα ήταν πολύ αψογαστημένη. Πρώτη φορά βλέπω εμάς φιλάθλους του ΠΑΟΚ να βλέπουμε ένα μάτς στο θέατρο Βεργίνα και να χειροκροτάμε την ομάδα με τον τρόπο που αναπτύσσεται. Μέχρι αυτό το 25. Μετά
Μετά όχι. Διαφωνώ μαζί σου. Μετά υπήρχαν και άλλα πράγματα. Και άλλα, οκ. Okay. Ναι. Δεν το συζητώ. Και ο διαιτητής του έδωσε και δεν απέβαλε του παίχτε. Απλά ότι, σου λέω το εξή. Σε ρωτάω το εξή. Μετά τον γκολ που δεχτήκαμε, ναι. Πόση ώρα χρειάστηκε για να βγάλουμε αντίδραση? Χάσαμε ένα ολόκληρο ημίχρονο, μαλαμίση. Κατάλαβε. Αυτή την πίεση που ασκήσαμε το τελευταίο πεντάλεπτο, δεν ασκήσαμε μια πίεση στο τέλο. Με την ευκαιρία του Βαρέλα εκεί, αυτό ήθελα να γίνει από το 70, όχι από το 88 και μετά. Κατάλαβες. Υπήρχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους είχε πέσει η ομάδα. Δηλαδή, ναι, μεν έπεσε η ομάδα γιατί δεν μπορεί 90 λεπτά να τρέχει συνέχεια. Και από την άλλη έπεσε γιατί όταν έχεις ένα ρυθμό και στον κόβουν μια-δυο φορές, κάπου και εσύ χαλιέσαι. Κάπου και αυτό δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Θέλω από τον Λουτσέσκο περισσότερο δημιουργία. Θέλω να βγουν οι αυτοματισμοί. Θέλω να μπολιάσει την ομάδα με πράγματα περισσότερα. Θέλουμε να πετύχει. Δεν θέλουμε να αποτύχει ο Ρουμάνος. Το λέω από την πρώτη μέρα. Θέλουμε να πετύχει. Αυτό ευχόμαστε. Έτσι. Θα πετύχει, αλλά θέλω λίγο και μια υπομονή από τον κόσμο και να καταλάβει ότι οι άλλοι δυστυχώς παίζουν με άλλα μέσα. Χθες ο Ραούχο, π.χ. λέω ένα παράδειγμα, έπρεπε να έχει βγει με κόκκινη κάρτα σε αγωνία που έχει ρίξει στο Λάμπρου. Δεν φάση, το είδα το μάτς αυτό. Είδα Ξάνθη και Γαύρο Βάζελο. Δεν είδα αυτό το μάτς, δεν το είδα. Είδα μόνο φάσεις. Είδα τον τραυματισμό του. Πραγματικά είναι μια φάση η οποία είναι ορισμός της κόκκινης κάρτας. Δεν το είδα. Τα έχει πάρει. Τα σφυρίγματά της η ΑΕΚ, φίλε, τα έχει πάρει. Ξεκάθαρα τα έχει πάρει. Έχει πάρει πόντους η ΑΕΚ. Έτσι, για να περιμένετε κάποια στιγμή, θα πάρουμε κι εμείς ένα έρμο σφύριγμα. Περιμένετε να δείτε τι θα γίνει. Τι επικοινωνιακό τσουνάμι από κίτρινους, πράσινους, κόκκινους έχει να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ. Περιμένετε να δείτε τι θα πάθουμε. Να το, γράψτε το που σας το λέω. Με το πρώτο σφύριγμα που θα πάρουμε. Μόνο αυτό, για να μην πιάνω τις γραμμές, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ το γιο του Χάρη Κλίν, ο οποίος μας χάρισε αυτό το ντοκιμαντέρ. Πέρο. Το οποίο κάθε φορά που το βλέπω προς το τέλος και κάτι κινούμε πάρα Ουρκώσαμε πολύ. Όλοι, φίλε. Ειδικά όταν γυρνάνε και λένε οι παλιοί παίκτες του ΠΑΟΚ ότι θα θέλαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, να παίξουμε, να φορέσουμε ξανά την φάνελα του ΠΑΟΚ. Μην το συζητάς. Κληρονομιά. Έτσι, την Παρασκευή, δεν ξέρω αν άκουσες την Παρασκευή, ασχοληθήκαμε όλο το πρώτο μισάωρο εκτενώς με αυτό το θέμα. Δυστυχώς, εκεί που ήμουν λίγο δύσκολο να ακούσω. Αλλά... Είναι μια παντοτινή κληρονομιά για μας, για τα παιδιά μας, για όλους μας. Όσους λέμε ότι αγαπάμε αυτήν την ομάδα και ζούμε για αυτήν. Έγινε Κωστή. Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Πάμε στον Μέθεμ. Έλα. Ένα γρήγορο πολιτικό. Να περιμένουμε ότι θα έρθουν μέτρα σκληρά. Γιατί πιάσαν, λέει, αυτό που έβαλε βόμβα στον Παπαδήμο. Ναι. Που έστειλε τα δέματα, τι, ναι. Με εκρηκτικά, ας πούμε, να κουβαλάει στο σακίδιο και βρήκαμε συμπέρασμα ότι αυτός είναι που έβαλε τη βόμβα στον Παπαδήμο. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, επιτυχία της αστυνομίας. Πάμε καλά. Ό,τι μέτρα και να έρθουν, ευπρόσδεκτα. Ναι. Αυτό είναι, πάντα το κάνουν αυτό με τρομοκρατία, όταν να φέρουν μέτρα. Όχι μόνο με τρομοκρατία, γενικά όταν να έρθουν μέτρα βγάζουν διάφορα. Καλά κάναν και τον πιάσαν, καλά κάναν και τον πιάσαν, αλλά μην ταΐζουν κουτόχορτο. Ήδη είναι αυτό, το έχω σημειώσει πολλές φορές, όταν είναι να περάσουν μέτρα, γιατί τώρα έγινε με τους θεσμούς μια συμφωνία τέλος πάντων, για να περάσουν και την επόμενη αξιολόγηση ποια θα είναι. Παπ, τρομοκρατία, κατευθείαν το πετάνε. Είτε βγαίνει κανένα DVD με την Τζούλια. Ναι, πάμε στα αθλητικά μας τώρα, γιατί πολύ ασχοληθήκαμε με αυτούς. Το όνομά σου, γιατί πες μου λίγο το όνομά σου. Κώστας. Ναι. Αυτά τα σφυρίγματα που λέμε ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός φέτος, και όντως δεν τα παίρνει, άλλες χρονιές, εκτός από πόντους που του έδιναν και μεγάλη αυτοπεποίθηση και ηρεμία στα πολιτεία. Βέβαια. Μα τι βλέπεις τώρα τι γίνεται. Αυτή η αναμπομπούλα με την οποία ζούμε εμείς όλα τα χρόνια, η γκρίνια 4-5 ημερών μετά να αποστραβώ αποτέλεσμα, έτσι, η εσωστρέφεια, η φασαρία όλη, αυτό το πράγμα δεν σε αφήνει και να θες να ομαλοποιήσεις τη ζωή σου την ποδοσφαιρική, δεν σε αφήνει. Αυτή κιόλας είναι άμαθη η Κώστα τόσα χρόνια. Δεν είναι μαθημένη σε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι χάσαμε ευκαιρία να του διαλύσουμε στο Καραϊσκάκη. Δεν εννοώ αγωνιστικά μόνο. Σαν οικοδόμημα, σαν ψυχολογία, σαν οντότητα φέτος. Ναι, σωστό. Έτσι λέω. Αυτοί, όχι, εντάξει, δεν έχουν και το ρόστερ που είχαν τα άλλα χρόνια. Όχι, βέβαια. Αλλά και με αυτό το ρόστερ, εάν υπήρχε η προηγούμενη ΕΠΟ, θα ήταν πάλι πρωταθλητές, Κώστα. Μα θα φυσικά. Φρουτ. Πάλι ψάχναμε για το δεύτερο. Πώς το λέει ο Αλεξανδρής, και τα παιδιά μας κλέβαμε, λέει, στα ζάρια. Έπεφτε ο άλλος, σου λέει, παίξω δεν παίξω. Σου δίνει όντως σε γιγαντώνει αυτό. Σου λέει και να μην παίξω. Άρα λοιπόν οι φίλοι του Ολυμπιακού ας τα δουν αυτά. Γιατί τόσα χρόνια ήμασταν οι γραφικοί που τα λέγαμε εμείς. Ναι. Ότι... Μας λέγανε φτιάξτε ομάδα. Καλύτερη ομάδα. Όχι, φτιάξτε ομάδα. Φτιάξτε και εσείς ομάδα τώρα. Ναι. Μπορεί να είχαν καλύτερη ομάδα τις πιο πολλές φορές. Αλλά τους κρατούσε δεμένους σε 100%.
και με ηθικό η διαιτησία σε μεγάλο βαθμό. 100% αδερφέ. Λοιπόν, και για την ομάδα μας, για να μην κρατάω τη γραμμή, ναι. Έχω ένα παράπονο, Κώστα, ότι έχω την εντύπωση ότι παίζουν πιο πολύ τα συμβόλαια ή στις 18 δεν είναι τα συμβόλαια, επειδή πρέπει να είναι και όχι ναι. ανάλογα με τη φόρμα που έχει ο παίχτης. Ναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να παίζεις εντός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και να είναι εκτός ένα παιδί που έχει, είναι μπουκαδόρος ο Λιμνιός, που μπορεί να χρειαστεί στον πάγκο σου, λέω εγώ, και να είναι μέσα ο Σακχόφ. Ναι, αυτό με το Σακχόφ. Αυτό με το Σακχόφ. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα προσωπικό με το παιδί, αλλά αυτό με το Σακχόφ, τι να πω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι καλύτερος ο Λιμνιός από τον Σακχόφ, αλλά χρειάζεται ναι. αυτή τη στιγμή διεμβολιστεί, γιατί οι άλλοι θα παίξουν πίσω. Ναι. Με ποια λογική παίρνει τον Σακχόφ τώρα, τι να τον κάνει Σακχόφ εκεί. Και ήταν και τραγικός και στον τέρπι που τον έβαλε δηλαδή, το παιδί είναι σε πολύ ντεφορμέ. Δεν ξέρω γιατί παράδειγμα είναι έξω τώρα ο Κάτσε, που το παιδί όποτε τον έβαλε έτρεξε, πάλεψε. Επίσης ο Μαλεζάς που ήταν ο μόνος διασωθής στην Καλαμαριά είναι πάλι εκτός 18άδας. Πώς τον επιβραβεύεις. Ο Καντουρί, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, άρον να τον βάλουν στην αποστολή. Πάγκο. Ο Καντουρί θα είναι πάγκο σήμερα. Ας είναι, αλλά στην αποστολή, ο Κάμπος, έκαναν 3-4 εβδομάδες για να τον βάλουν μέσα. Αυτή η κουβέντα τελειώνει πάντα κάπου, δηλαδή λέμε την άποψή μας, υπάρχει άνθρωπος που αποφασίζει. Δηλαδή το σχολιάζουμε, αλλά δεν μπορούμε όμως να λέμε πρέπει να παίξει αυτός, όχι εκείνος. Μέχρι ένα σημείο φτάνει. Εκφράζουμε την απορία μας, κάνουμε την κριτική μας, αλλά αυτός αποφασίζει. Το αν θα κριθεί, αν θα πετύχει ή όχι, εδώ είμαστε, θα το δούμε. Μια διαπίστωση μόνο ότι αυτά που λέμε εμείς, γιατί που λέμε εμείς, θα λέει το 90% των φιλάθλων. Πιθανόν. Έχουν ανιδιοτέλεια μέσα. Έχουν ανιδιοτέλεια. Στη διοίκηση πώς είναι αυτό το πράγμα και κάνουν πάντα το διαφορετικό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτοί που είναι στη διοίκηση έχουν επιλέξει έναν προπονητή, φίλε. Ο προπονητής αποφασίζει ποιος θα παίξει. Δεν νομίζω ότι παίρνει ένα τηλέφωνο ο Χίψη και του λέει άκουσε, βάλε τον τάδε. Αλλιώς μιλάμε για ένα άνθρωπο που είναι, ο οποίος είναι αχυράνθρωπος. Δεν θέλω καν να το πιστέψω αυτό. Έτσι. Αυτός αποφασίζει. Μόνο νίκη σήμερα, αυτό μας ενδιαφέρει. Μόνο νίκη σήμερα για να πάμε με άλλο ηθικό και στον τέρμπι. Έτσι. Φιλιά, γεια σου Κώστα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Τι κάνετε. Καλά. Εσύ πες μας. Εγώ είμαι η Αγάπη Ασημάκη. Γεια σου ρε Αγάπη Ασημάκη! Αχ η αγάπη! Ερώτηση. Έρχεσαι μετά τον Τέρι Χρυσό και είσαι δίπλα-δίπλα μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό με αυτό το επίθετο. Δηλαδή και μπροστά από τη Χαλκιά. Ε? Γεια σου ρε Αγάπη! Τι γίνεται, για πες. Ήθελα να σας πω μια καλημέρα, μια καλή εβδομάδα. Και να σας προσκαλέσω και στο χορό μας. Τι χορό, για πες. Στις 18 του Νοέμβρη. Είναι από την Ένωση Σφακιανών Βορείου Ελλάδας και θα γίνει σε ένα κέντρο στο Τιτάν Νύμφες στις 18 του Νοέμβρη. Είσαι από τα Σφατσά? Είμαι από τα Χανιά. Από τα Χανιά! Πω, τι ωραία πράσινα νερά! Τι παράδεισος! Κατέχετε. Δεν έχω έρθει ποτέ στα Χανιά, μου λένε οι φίλοι μου, έρχονται κάθε αυτά, μου δίνουν φωτογραφίες. Τι παραδεισένιο μέρος που είναι. Είχα έρθει το Κρήτη. Καλό να ορίσετε στο χορό μας για να φάτε τσιγαριαστό, βραστό κρέας, γουρνόπουλο ψητό. Τσιγαριαστό δεν μπορώ γιατί δεν καπνίζω. Αλλά εντάξει, θα βγω έξω. Καλτσούνια, μυζιτρένια. Καλτσούνια, τώρα που κρύωσε ο καιρός, δεν μπορούμε να βγούμε χωρίς καλτσούνια. Πού θα πάμε, μόνο με το παπούτσι θα κρυώσει ο αστράγαλος. Αλλά το πιο σημαντικό δεν σας το είπα. Για πες. Όπου θα τραγουδήσει ο Μαγγελάκης. Ο Γιώργης, ο Μαγγελάκης. Μπράβο! Κοίταξε, έχω τύχει σε κριτικά γλέντια, δεν υπάρχει. Γινόμαστε ένα πράγμα. Γινόμαστε όλοι κριτικοί. Αυτό που γίνεται από τους λιράριδες, αυτό που γίνεται από τους κριτικούς καλλιτέχνες και από τα παιδιά που είναι εδώ φοιτητές ή από την ερωτικοί μετανάστες, να πούμε, αλλά και από τους δικούς μας εδώ, γίνεται πραγματικά μια αγκαλιά όλο το θέμα. Γίνεται πραγματικό πανηγύρι και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει. Ο Μαγγελάκης λέει: οι άντρες υφανίσιμοι, δηλαδή οι εμφανίσιμοι, οι άντρες υφανίσιμοι και οι καστροπολεμάρχοι, πως είναι οι μπάλες νανικές κατέχουν το στη μάχη. Και αν πληγωθούν ή σκοτωθούν, δεν θέλουν μυρολόγια. Θέλουν στεφάνια δάφνινα, τραγούδια για ταξόδια. Γεια σου αγάπη! Γεια σου αγάπη! Ξαναπες πότε είναι ο χορός. Άξια! Είσαι άξια, ζουμουσίτσα! Άξια, κοριτσάρα μου! Για είναι πες ξανά. Στις 18 του Νοέμβρη, στο κέντρο Νύμφες. Τέλεια.
Τέλεια. Θα ξαναβγεί να μα το ξαναπεί. Και μπορεί και να έρθουμε κιόλα. Γιατί είμαστε κουζουλοί και γουστάρουμε. Να ξέρει. Είστε κουζουλοί και τρεζοί και δεν πάτε ντρέπα και έχετε στραβό ζάλο και σα αγαπάμε πολύ. Γεια σου, αγάπη! Φιλιά! Φιλιά! Κωστή, να σου πω και σε να... μια μαντινάδα. Να μου πει, περιμένω. Ποιο είπε μέσα στο νερό, ζάχαρη, να μην λιώνει. Και ποιο έχει απέναντι κωστή και δεν σε καμαρώνει. Γεια σου, αγάπη! Όχι, ρε αγάπη, τι με έχει κάνει, με έχει κάνει αληθή. Φιλιά, γεια σου, κορίτσα, ρε. Γεια σου, κοριτσάρα, να σε καλά, να σε καλά. Ε, όσο μιλάει, ήρθαν 10 μηνύματα. Τι φωνή είναι αυτή, τι κορίτσι είναι αυτό και τέτοια. Αμέσως, φίλε, μόλις βγει γυναίκα, γινόμαστε όλοι δουλοί. Όλοι, κατευθείαν. Και μαντινάδης μας είπε, και κριτικοπούλα. Και αμέσως βέβαια, επειδή είπε και επίθετο, να ξέρεις, το λέω, έχουν μπει μέσα ήδη να δουν πρόσωπο και σώμα, να ξέρεις. Την ξέρω την κοπέλα δηλαδή, γιατί είναι παλιά ακροάτρια. Ναι, 4 γραμμές ή με μουτζώνεις χωρίς αντίχειρα. Ναι, περικοπή και κύριε φίλε στο φάσκελο, δηλαδή 4 φίλε το ένα πήγε φόρος. Γεια σας, σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Ναι. Έλα, με ακούς. Ε, ό,τι και να πεις τώρα, βγαίνεις μετά από το κορίτσι με τη βραχνή φωνή, φίλε. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, χάνουμε 0-1. Κονσόρτσιουμ, κονσόρτσιουμ. Έλα, κονσόρτσιουμ, πού είσαι, ρε κονσόρτσιουμ. Δεν θα πω για τον Λουτσέσκου σήμερα τίποτα γιατί ματάκι χορταράκι. Εντάξει, ματάκι χορταράκι. Θέλω να πω το εξής. Έβλεπα προχθές το ντοκιμαντέρ για τα 90 χρόνια. Ναι. Και πέρα από τη συγκίνηση για τους παλιούς, γιατί και ο πατέρας μου ήταν φίλος κολλητός με τον Κουρουκίδη. Ναι. Στέκομαι σε ένα σημείο. Στέκομαι σε ένα σημείο. Αυτό που είπε ο Πάμπλο, ότι μου βγάλε ο ΠΑΟΚ τον ξεχασμένο Ινδιάνο που είχα μέσα μου. Όντως. Αυτό να τον πάρουν τον Πάμπλο, να τους κάνει όλους αυτούς τους καινούριους ένα φροντιστήριο για το τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Μπας και ξυπνείς το μυαλό τους καθόλου. Εγώ αυτό... είπα το εξής την Παρασκευή, Consortium, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ότι ναι. Το είδαν οι παίκτες, όντως πήγαν όλοι μαζί με τις γυναίκες τους, με τις συντρόφους τους, στο θέατρο και το είδαν. Θα ήθελα να το ξαναπροβάλλουν τώρα μέσα στα αποδυτήρια, να είναι όλοι οι παρόντες και οι μεταφραστές, να το καταλάβουν και οι ξένοι τι λέγεται εκεί. Και ένα μόνο μέρος από το πάθος και τη φλόγα του Τσίντογλου, των υπολείπων, του Κουρουκίδη, όλων αυτών εκείνης εποχής, αν είχαν οι τωρινοί, ένα μέρος μόνο από τη φλόγα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αδερφέ. Κωστή, να νιώσουν αυτό το πράγμα που είπε ο άλλος, να τα νιάτα δύο φορές, ρε παιδιά, να ξανά μου, να ήμουν νέος, πρόσεξε, όχι για να αγκομενήσω, όχι για να είμαι υγιής και γερός, όχι για να έχω ζωή μπροστά μου, για να ξαναφορέσω μια φορά τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Τελειώνουν όλα εκεί, φίλε. Ξέρεις τι γίνεται όμως, Κωστή. Πρέπει να είσαι και Έλληνας για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Όχι απαραίτητα. Επίτρεψέ μου, διαφωνώ με αυτό. Μόνο σου είπες για τον Πάμπλο. Ο Πάμπλο ήταν Έλληνας. Ναι, ο Πάμπλο δεν ήταν Έλληνας. Ο Μουσλίμοβιτς. Ο Μουσλίμοβιτς. Ο Λίνο. Ο Κοντρέρας. Ο Κοσεϊσάο. Είχαν προδιαγραφές για να μας νιώσουν. Ναι, απλά θα σου πω, δεν είναι θέμα εθνικότητας. Να τις αποκτήσουν και οι άλλοι. Αλλά στέκομαι και σε μια κουβέντα ακόμα, νομίζω την είπε ο Τσίντογλου. Για στον ΠΑΟΚ η μπάλα είναι το πρόσχημα. Άλλο είναι από πίσω. Πολύ ωραίο. Μεγάλη κουβέντα. Η αφορμή είναι. Οι αιτίες, είναι οι αλυσμόνοι της πατρίδες, είναι οι παραδόσεις, είναι το ήθος, είναι οι αρχές, είναι όλα αυτά οι αδιαπραγμάτευτες αξίες. Είναι τόσα ακριβώς. Πολλά πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Γεια σου, Κονσόρτσιουμ. Με κορυφαίο παρατσούκλι, κυρίες και κύριοι, εδώ και πολλά χρόνια ο Κονσόρτσιουμ. Μπίπι και δέρνει το. Έλα, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Δεν κάναμε διάλειμμα, σας πάμε μονοκοπανιά πάλι. Ναι! Ομορφάντρα μου. Έλα, αλήθειες λες. Έλα, καραμελοτράγουδο. Έλα, κι ο Σε. Έλα. Έλα, αγοράκι μου. Πήρα σαν φίλαθος, όχι σαν χορηγός. Αγόρι μου, θέλω να μου πεις προς πού κατευθύνεσαι. Κατευθύνεσαι προς τα πού, γιατί βγαίνεις εκτός πόλης. Πού είσαι? Είμαι στο περιφερειακό. Μπορεί να κοπεί το σήμα τόση ώρα, περιμένω, δεν πειράζει. Μπορεί να κοπεί. Λοιπόν, είμαστε σε ένα μετόχι στην Κρήτη. Ναι. Πάνω σε ένα βουνό. Ναι. Στο Ψιλορίτη. Και έχουν αντικριστά, τσιγαριαστά, μακαρούνια, έχουν τα πάντα. 12 η ώρα βγήκανε τα μικρά. Ναι. 2 η ώρα βγήκαν τα μεγάλα, δεν ξέρω αν κατάλαβες. Όχι, έγινε πανικός. Πανικός. Ναι, ναι. Μας γουστάρουν πολύ οι κριτικοί. Τους γουστάρουμε και εμείς. Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, παρότι. Έχω και εγώ σχέση με την Κρήτη. Έχω
δικά μου άτομα κάτω, δηλαδή σκηνής. Ναι, ναι, ναι. Και, πολύ, τρέμω, δηλαδή. Και πολύ ΠΑΟΚ έχει και στα Χανιά ο Δημήτρης και τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι. Πολύ δυνατό σύνδεσμο. Έτσι, έχει ΠΑΟΚΣΑΚΙΑ και στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο έχει. Μας γουστάρουν οι κριτικοί, φίλε, να ξέρεις. Και εμείς με την Κρήτη έχουμε πολύ καλές σχέσεις γιατί κάνουμε πολύ σκληρή κριτική στην ομάδα κάθε φορά που κάνει ένα στραβοπάτημα. Πάει μια φορά το λίγο το δάκι που πήγα πολύ στρατό και σε ένα γάμο. 12 η ώρα λέει φεύγανε με κατεβασμένα τα κεφάλια λέει για να μην πει τα πειρά. 2 η ώρα λέει ήταν γονατιστή και 6 η ώρα το πρωί φεύγονταν έφευγαν έρχοντας. Εχθές μιλήσαμε το βράδυ, σου είπα ότι ΑΕΚ και Πανιώνες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και ο Γάβρος το ίδιο. Και ο Γάβρος το ίδιο. Για τον Ουάρτα και για τον κάθε Ουάρτα, δεν λέω για το παιδί. Εντάξει, δικό μας παιδί είναι. Αν έχουν κόλλο κοφτή, να τον βγάλουν στο πάνω. Όχι να έρχονται στο πάνω και να κάνουν κακάκια πάνω. Σωστό, σωστό, σωστό. Ο ΑΕΚ είναι πάνω. Ολόσωστο. Μα είπα. Έτσι. Άλλο εκεί, άλλο εδώ. Αλλά βλέποντάς τον λέω, πρέπει τον ιδιότροπο και τον περίεργο να βρίσκει σαν οργανισμός τρόπο να του πάρεις ό,τι καλύτερο έχει. Να του βρεις το κουμπί, κατάλαβες. Πρέπει. Εννοείται ότι πάνω απ' όλα, εγώ τον είχα περάσει τότε που έκανε τις καθυστερήσεις. Αυτό είναι... Αυτό εννοείται. Εννοείται, μα εγώ ο ίδιος τον είχα περάσει πριονοκορδέλα, Κώστα, όταν δεν πήγε στα οργομετρικά. Όταν κοιμήθηκε στο αεροδρόμιο, ήμουνα πολύ σκληρός μαζί του με τις κουβέντες. Δεν έχεις καταλάβει που είναι και βλέπεις ότι το παιδί έχει δυνατότητες. Άμα όμως είσαι άμυαλος, εκεί είναι να του βρεις το κουμπί. Τώρα μπορεί βέβαια να μην έχει καν κουμπί, φίλε, και να είναι μόνο για τέτοιες ομάδες. Θυμάσαι ένα κοντό που είχαμε που ήρθε από τον Άρη, έφυγε από εμάς και πήγε στο Παναθηναϊκό για να γίνει μεγάλος και εξαφανίστηκε. Ο Βιτόλο. Πώς το θυμάμαι. Μπράβο. Για τον Βιτόλο δεν λες. Λοιπόν. Ναι. Ναι. Εδώ έχουμε ακροατή που λέει το σκαλοπάτι. Λέει ένα σκαλοπάτι λέει στην καριέρα μου. Και κατέβηκε στην καταπακτή. Δεν είπε ότι το σκαλοπάτι είναι προς τα πάνω. Κατέβηκε κάτω στο... Για πες. Συγγνώμη να το πω. Ο καθένας έχει του κόρου του το χαβάκι. Γεια σου γιαγιά. Γιαγιά. Φιλιά. Φιλιά. Άντε γιαγιά. Τουτ. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Σε εσάς μιλάμε, ήρθατε. Μιλήστε μας και εμάς. Καλώς ήρθατε, καλή διασκέδαση. Για πες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας, τι κάνετε. Με καλέσατε, με φωνάξατε πάλι, με μένα ασχολείστε. Με δηλαδή, ασχολούμαστε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ευγένει. Πρέπει να βγαίνει από το 11. Παίξτε άλλο. 11 δεν είμαι ρε φίλε, 18 είμαι. Και που είστε 11 δεν είσαι. Οπότε... Για πες. Εγώ σου είπα κάτι μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Βάλε με τέτοιο, πώς το λένε, παλαφόμετρο. Βάλε με παλαφόμετρο. Δεν έβαλα, φίλε. Δεν έβαλα. Έβαλε παλαφόμετρο. Πέσανε γιορτές αυτά, τον Ατάλο, ξέρω εγώ. Βάλε παλαφόμετρο να δεις πώς θα γίνουν. Δύο γολάκια θα ρίξω σήμερα. Βάλε τώρα παλαφόμετρο, προλαβαίνει. Προλαβαίνω, λες, Πέλκα θα έχει σήμερα. Με Μάκα αριστερά, Βιερίνια δεξιά, Πρίγιοβιτς μπροστά. Με Τσίμιροτ και Μαωρίσιο τα δύο χαφ. Βαρέλα Σαμπράνο, αριστερά Λέοβατς, δεξιά Μάτος. Ο Μάτος ο οποίος. Ξέρω τι να πω, το παιδί φτουφτουφτου μήνυμα. Να σου πω κάτι. Και τώρα που λέγατε για Λίνο, Μωσεϊσά και όλους αυτούς τους παλαβούς τρελούς. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο μόνος παλαβός τρελός χαζός που έχουμε Μάτος. Είναι ο Μάτος. Το λέω αμέσως. Ναι, δύο-τρεις τέτοιους δεν μπορούν να μας βρουν και μας βρίσκουν όλους τους βοτροπεμπέδες. Εντάξει. Θέλει χαρακτήρα. Θέλω ανθρώπους, δεν δέχομαι να χάσω ούτε στη Τσανταλίνα Μανταλίνα, φίλε. Να μην χάνουν ούτε στο διπλό, ρε. Είναι ένας τέτοιος ο Μάτος. Ναι, να μην χάνουν ούτε στο διπλό. Εγώ παίζω διπλό και δεν μπορώ να χάνω, τρελαίνομαι. Ναι. Μαλώνω με τον αδερφό μου στο διπλό, γιατί πάντα παίζουμε αντίπαλο και τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να πέσανε χάνω. Πέσανε μπουνιές. Ο Κωσεϊσάου με τον Μουσλίμοβιτς. Είχαν παίξει μπουνιές για ένα πλάγιο ράουτ στην προπόνηση. Τι μου λες τώρα. Ναι, όχι, αυτό είναι έτσι. Εκείνο ακριβώς τέτοιος μπορεί να μας βρουν τέτοιους παίχτες. Και να σου πω και κάτι άλλο που στην ειδικά τώρα που είπε σου Άρτα. Τους δύο από τον Ατρόμητο και τους δύο από τις Εντρούιντερ φέρνω τους πίσω και θα σε πω εγώ σε ένα μετά πως παίρνουμε πρωτάθλημα σταματημένες στις μηχανές. Που δεν έχουμε το Βαρέλα μέσα, βάλ το Χατζησαΐα, φέρ το Χατζησαΐα πίσω. Δεν ξέρω όπως κατά είπε, πόσο όπως... έχω πάντα επιφύλαξη. Το Χατζησαΐας φίλε δεν μας έδειξε αυτό το πράγμα. Έχω επιφύλαξη. Αν τα παιδιά αυτά που τώρα διαπρέπουν εκεί που παίζουν,
αν όταν επιστρέψουν, το έβαλα σαν ένα αν για, το, και για τον Οάρντα, που εκεί μπαίνει και το θέμα το πειθαρχικό μέσα, διότι ο Χατζησαΐας δεν έκανε κάτι στραβό, ούτε ο Χαρίσης, δηλαδή... Ο Χατζησαΐας πληρώνει τις μάτες να μην... Τέλος πάντων, απλά εκφράζω την επιφύλαξη. Μπορείς αυτά που κάνεις εκεί, που δεν υπάρχει κανένα άγχος, δηλαδή άμα χάσει χθες ο Ατρόμητος από την Ξάνθη, θα υπάρξει τίποτα κανένα λαϊκό δικαστήριο, θα βαράνε τα ραδιόφωνα και τα site μια εβδομάδα? Δεν νομίζω. Όχι, δεν αυτό είναι άλλη πίεση εδώ. Μπορείς να την αντέξεις? Μπορείς. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ πιστεύω ο Χατζησαΐας μας δεν μας έχει δείξει δείγματα ότι έχει τέτοια προβλήματα. Μα ναι, κάποια είναι παιδιά, δε, Άρτα, κάποια παιδιά δεν προλάβανε. Ο Γιαννούλης δεν πρόλαβε, φίλε, καν να δείξει. Έβλεπα του το Γιαννούλη τις μεταγραφές εχθές σε μια... που έχω, σε μια, στο κινητό που έχω κάτι. Ήρθε από τον ΠΑΟΚ, έφυγε δανεικός. Ξαναήρθε. Δεν έπαιξε ποτέ το δηλαδή, τον ΠΑΟΚ. Από τον φετινό Λέοβατς και από τον μονίμο τραυματία Λεβέκ, ας είχε την ευκαιρία το παιδί. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε μάτς, να μην συζητάμε τέτοια. Σήμερα πρέπει να πάμε να πάρουμε το τρίποντο και μετά να πάμε στην ΑΕΚ μέσα. Κάτι που θα είναι μάτς κομβικό. Ναι. Κάτι τελευταίο. Σχετικά με τον φίλο που πήρε πριν τη φίλη μας από τα Χανιά, ναι, που είπε για τα μέτρα. Ναι. Τα νέα μέτρα είναι ότι θα βάλουν φόρους σε αυτούς που έχουν ονόματα και επίθετα με πολύτιμους λίθους. Ασημάκι, Χρυσός, Λίτσα Διαμάντη. Λίτσα Διαμάντη. Ζαφύρης Μελάς. Ο Ζαφύρης. Όποιος το λέει Ζαφύρη προλαβαίνει να αλλάξει. Τέλος φίλε, τέλος δεν είναι. Έτσι, θα το συζητάμε. Φιλιά πολλά, γεια σου αδερφέ μου, ζου μου σου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστάκη. Καλώς το παιδί. Λοιπόν, ο Κούδας της Βαλανδωράκης σήμερα δεν θέλει να κάνει να μπει σε λεπτομέρεια. Ναι. Θα πω μόνο ένα πράγμα, περιμένω και το σημερινό παιχνίδι, οπότε κάποια άλλη στιγμή θα αναφερθώ λεπτομερώς και εκτενώς. Μάλιστα. Για την ομάδα μου, την πρώτη μου την αγάπη, τον ΠΑΟΚ, και τη δεύτερη είναι ομάδα, την Φορτούνα της Βαλανδωράκης, όπου εχθές διέπρεψε... Πόσο ήθος, φίλε, που την έχουν βγάλει Φορτούνα Βαλανδωράκης. Ο νόμος που τη βάπτισε... Ναι, είχε έρθει από Γερμανία. Άκουσε με λίγο. Ο νόμος που τη βάπτισε Φορτούνα Βαλανδωράκης ήμουνα εγώ, της χάρισα το όνομα. Εσύ! Τα 17 μου χρόνια. Πώς από τη Φορτούνα του Ντίσελντορφ. Το 1979 η Φορτούνα του Ντίσελντορφ είχε παίξει τελικό με την Μπαρτσελώνα και είχε χάσει στην παράταση. Πόσο ήθος, εσύ ο νόμος της ομάδας. Έτσι, εγώ ακριβώς. Αγόρι μου! Άκουσε με πόσο ήθος μπορεί να έχεις, πόσο ήθος! Φορτούνα Βαλανδωράκης! Όχι βέβαια, εσύ με διακόπτεις. Άκουσα με Κωστή μου. Λοιπόν, η δεύτερη μου αγάπη είναι η Φορτούνα της Βαλανδωράκης, η οποία χτες με επικό, πώς να σου πω, τρόπο. Κατάφερε από 0-3 ημιχρόνου να το κάνει 4-3 από το 80 μέχρι το 96. Λοιπόν, παίζεις κανένα κουπονάκι αυτό? Πώς είπες? Παίζεις κανένα κουπόνι αυτό στο στοίχημα ανατροπή τρελή από 0-3! Κερδίσατε 4-3. Από 0-3. Θέλω να μου πεις τον αντίπαλο. Ο Αγιώργης Φιλιππιάδος. Ο Αγιώργης Φιλιππιάδος, βέβαια. Λίγες μέρες μετά τον Αηδημήτρη δεν φτουράει ο Αγιώργης. Είναι άλλη εποχή του. Ο Αγιώργης, τέλος πάντων, προπατήθηκε. Θέλω να πω το εξής τώρα. Τον Αγιώργη τι έπαθε. Αγιώργης, πώς το είπες το μέρος, Αγιώργης. Αγιώργης Φιλιππιάδος. Φιλιππιάδος, μάλιστα. Είναι μεγάλη πόλη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και μεγάλη άμυνα. Λοιπόν, θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας μου. Οπότε θέλω να σου πω και ένα ανέκδοτο για να αφήσω και τους άλλους. Ρίχτω, αγόρι μου, ρίχτω. Έχεις καιρό να κάνεις ανέκδοτο. Έλα, έλα. Πάμε. Είναι τρεις φίλοι, ο Γιώργος, ο Μίτσος και ο Κωστής. Ναι. Ο Κωστής πάντα είναι αισιόδοξος. Δεν απελπίζεται με τίποτε. Μαζεύονταν κάθε μέρα στο καφενείο, του λέει: ξέρεις κάτι, ρε εσύ. Ο Τάδε του λέει: έπεσε από το μηχανάκι, έμεινε παράλυτος για όλη τη ζωή. Έμορα υπάρχουν και χειρότερα του κάνει. Ναι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, του λέει ο άλλος. Έμεινε παράλυτος, του λέει. Τέλος πάντων, υπάρχουν και χειρότερα, του λέει ο Κωστής. Την άλλη μέρα του λέει: ξέρεις, το άμαθες, του λέει. Πέθανε ο Τάδε, του λέει. Έμορα, του λέει. Γιατί πέθανε, του λέει. Εντάξει, του λέει, ήταν άρρωστος και αυτά. Εντάξει, του λέει, υπάρχουν και χειρότερα. Ναι. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Την τρίτη μέρα του λέει: άκουσε να δεις και... Κότσο, του λέει. Τι είναι, του λέει. Το έμαθες, του λέει. Τι είναι πάλι, του λέει. Ξέρεις, μωρέ, κάτι. Ο Τάδε, ο Γιάννης, του λέει. Πάει σπίτι, λέει. Βρίσκει τη γυναίκα του με τον φίλο του, το Τάδε. Ναι. Τραβάει το περίστροφο. Μπαμ, μπαμ. Του σκοτώνει τους δύο. Και μετά αυτοκτονεί. Ναι. Λοιπόν, πετάει το Κότσος και του λέει. Έλα, μωρέ, του λέει. Υπάρχουν και χειρότερα. Αδερφέ, του λέει. Τρία άτομα χαθήκανε. Τι μου λες, υπάρχει και χειρότερα.
Άκου να σου πω, του λέει, πότε έγινε αυτό το περιστατικό? Την Τρίτη βράδυ. Ναι, αλλά θα μπορούσε να ήμουν εγώ στη θέση του, γιατί τη Δευτέρα βράδυ βρισκόμουν εγώ στο κρεβάτι της γυναίκας του. Άντε, γεια, φιλιά, φιλιά, γεια σου, Παναγιώτη Δωράκη. Επανήλθαμε σε ψυχρά κλίματα, κυρίες και κύριοι. Να πω εδώ σε αυτό το σημείο μετά το ανέκδοτο, κλιμάρτ για κλιματισμό, για ψήξη. Κάτσε να κλείσω και το κλιματιστικό, δεν υπάρχει κανένα λόγο. Τέτοια ανέκδοτα, μια στιγμή λίγο. Εντάξει. Okay, μου επιτρέπετε λίγο, γιατί οι συνδίκες. Τώρα ψύχρανε και ο καιρός. Ναι, καλημέρα! Παναγιά μου. Και καλή σας ημέρα. Καλησπέρα, την καλή βραδιά. Αγόρι μου, Δημητράκη μου. Τι κάνετε? Καλά, αδερφέ. Καλά. Πάντως πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι οι μισές μεταγραφές του Μίχελ βγήκανε. Απλά σε άλλες ομάδες. Σε άλλες ομάδες, σωστό και αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω, θα υπάρχουν επιστροφές σίγουρα, να ξέρεις. Αυτό το ξέρω. Επιστροφές. Ναι. Επιστροφές. Ναι. Το θέμα είναι γιατί έφυγαν. Γιατί έπρεπε να φύγει ο Χαρίσης. Αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Έτυχαν οι μεταγραφές. Θες να πούμε ονόματα. Παπάδες κάνουν, οι μισοί δηλαδή κάνουν παπάδες. Απλά αλλού. Είπαμε, απλά αλλού. Πάντα γίνεται. Αφήγεται! Φαντάζεσαι. Τους φωνάζει τους παίχτες, ναι. Είναι ο Μπάρμπας από τη διαφήμιση με τη μύτη Μπουγατσομάχερο, από τη διαφήμιση με τα παγωτά. Λέει, να φύγετε! Να πάτε αλλού! Μα εμείς τώρα ήρθαμε. Όχι! Το Γιαννούλη, να φύγεις! Το Χαρίσι, αλλού να πας! Το Νερίκε, να φύγεις, να πας αλλού! Ωραία διαφήμιση για τον Μπάρμπ, μια χαρά. Ωραία. Τι θέλω να πω. Έχουμε μάτς σήμερα όμως. Μην εξοδεύουμε ενέργεια. Να πω κάτι το οποίο ντρέπομαι που το λέω, αλλά θα το πω. Ζήλεψα. Το Σάββατο το βράδυ ζήλεψα. Τους απλήρωτους και τους διαλυμένους. Ζήλεψα το πάθος. Έχει μικρότερο ρόστερ ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό. Φυσικά. Κουρμπέλιδες και κουραβάτσι, αλλά το είπα. Ναι. Ο τρόπος που έφτανε πάνω στην μπάλα, 90 λεπτά και όχι 25. 90 λεπτά. Ή 30. Με λύσα. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι. Που δεν υπάρχει αύριο για αυτούς, είναι απλήρωτοι, διαλυμένοι, έτσι. Θα φύγουν, η ομάδα πιθανόν να πέσει κατηγορίες, έτσι. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι κάνουν αυτό που πρέπει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ομάδα τους αύριο. Τι να πω. Ήταν έργο προπονητή ή όχι? Για μένα πολύ μεγάλο ρόλο, φίλε, ο Ζουνίδης. Και πολύ μεγάλο. Όπου πήγε δούλεψε, όπου πήγε δούλεψε. Και κάποια στιγμή και έπαιξε. Κάπου διάβασα σε ένα site, να έρθει. Και στην αναμονή ο κύριος Ζουνίδης. Δεν το ξέρω. Είχε γίνει πρόταση κάποια στιγμή. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι κάποια στιγμή υπήρξε επαφή αυτό. Το αν μας είχε, είχε αυτός ή αν τον είχαμε εμείς και δεν το προχωρήσαμε εμείς, μην είσαι τόσο σίγουρος. Δηλαδή το διαδίκτυο είναι μια δεξαμενή. Τώρα ένα site, διάβασα κάτι. Εγώ άλλο είχα σαν πληροφορία από έγκυρη πηγή ότι κάποια στιγμή έπαιξε, αλλά τελικά δεν προτιμήθηκε. Και προτιμήθηκε άλλος. Γι' αυτό και όταν έρχεται εδώ βγάζει, βλέπεις, βγάζει μια ξυνήλα εδώ, βγάζει μια, όταν έρχεται κάθε φορά δεν βγάζει ένα μικρό κομπλεξάκι, ο Ζουνίδης. Βγάζει ρε παιδί μου, είναι αυτός που με είχαν, αλλά δεν με πήραν εμένα, πήραν άλλον και με απορρίψανε. Καλός προπονητής πάντως. Σήμερα παίζουμε τον τελευταίο, ένα από τους τελευταίους. Φορές, μην το βλέπεις καν έτσι. Είναι λάθος να το δούμε έτσι. Όχι, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Θεωρώ επίσης ότι δώσαμε πολύ σημασία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Απλά σου θυμίζω ότι από τους τελευταίους χάσαμε. Πρέπει να κάνουν τα αυτονόητα. Ναι, ναι, καλά, 100%. Ούτε κουβέντα. Απλά σου θυμίζω ότι από τον Απόλλωνα και από τη Λάρισα χάσαμε. Πόντους. Αυτό λέω. Που είναι στον πάτο. Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να γίνει μια αίτηση της ΠΑΕΠΑΚ. Αν έχετε την καλοσύνη, ρε παιδιά, τον ΠΑΕΠΑΚ μην τον βάζετε Δευτέρα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο είναι. Άδειο, μουντό. Ναι, το... δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Έλα πάντων. Κάτσε να βλέπω τώρα Ξάνθη και. Τα είδαμε όλα, φίλε. Είδαμε ό,τι υπήρχε. Καθίσαμε, είδα φίλε Ξάνθη Ατρόμητος. Δεν υπάρχει. Είδα τέταρτη Αγγλία. Ναι. Την Μάνκαστορ, την ομάδα του Μπεν Λίπερ από τον Μπλεκ είδα, φίλε. Αυτό σου λέω. Και είδα και Αγγόλα. Και Αγγόλα. Δεν γίνεται αυτό. Β' Αγγόλα. Λοιπόν, φιλιά! Καλή βδομάδα, καλή βδομάδα. Η Αγγόλα, ποδοσφαιρική χώρα, γιατί είναι η μόνη χώρα που έχει τη λέξη γκολ μέσα, έτσι. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Είστε καλά. Μποχ, φίλε, εννοείται. Το ξέρω. Εδώ και χρόνια δεν είναι. Αφού κάθεστε και βλέπετε Ξάνθη Ατρόμητος και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός. Και κάθισα γιατί, για να δω τους δικούς μας, έτσι, εκείνη το βίτσιο. Λοιπόν, άκου λίγο. Δεν λυπάμαι καθόλου που τραυματίστηκε ο Μάνταλος.
Γιατί αυτός μας έφερε μέχρι σε αυτό το σημείο να παίζουμε προκριματικά. Αλλιώς θα είχαμε περάσει απευθείας στο παγκόσμιο. Ας μην το βλέπεις ποδοσφαιρικά. Βλέπετε, δηλαδή του κόβεται το γόνατο, ρε παιδί. Θα δικαιολογήσω τι λέει, γιατί το λέω. Θα δικαιολογήσω. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά. Παίζει ο δικός μου ποδοσφαιριστής, γι' αυτό. Εντάξει, άλλο αυτό. Θέλω να παίζω Πέλκα. Ναι, αλλά να μην είναι εύκολο να σου πω κάτι. Εκεί που υπάρχει. Αν υπάρχει προπονητή. Καταρχήν, φταίει ο Μάνταλος που δεν καλεί τον Μπέλκα. Ας το πάρουμε έτσι από την αρχή. Πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερον. Όχι, δεύτερον. Πρέπει να κοπεί το γόνατο του Μάνταλου για να παίξει ο Μπέλκας. Όχι. Δεν το λέω έτσι, ρε Κωστή. Ναι, θέλω να καταλάβω. Δεν το λέω έτσι. Κανένας δεν με τραυματίζεται. Αλλή μόνο τώρα. Okay. Επειδή μου είπες ότι εγώ δεν στενοχωρήθηκα. Δεν στεναχωρέθηκα για αυτό το λόγο. Θα πρέπει να βγαίνει από την εντεκάδα. Ανθρωπιστικά στεναχωρέμαι. Όχι και ποδοσφαιρικά να το δεις. Δεν θα πρέπει να είναι η αφορμή. Ποδοσφαιρικά δεν πρόκειται να έρθει ποτέ στον ΠΑΠ και έτσι δεν τον υπολογίζει. Απλά δεν πρέπει να του κόβεται το γόνο του αλλού για να βγει να παίξει ο δικός μας. Βγάλ τον επειδή... Φίλε Κωστή και αδερφέ, εγώ... Μέσα στο Σαββατοκύριακο έκατσα και διάβασα όλα τα σχόλια που γράφτηκαν μετά την προβολή τα 90 χρόνια του ΠΑΟ. Όλα τα σχόλια όμως. Ακόμα και τη μία λεξούλα που είχε κάποιος τη διάβασα. Οι πιο συχνές, το Μπιζίμ ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει. Εμπερικλείουν, εμπεριέχουν μέσα τόσο πολύ συνέστημα. Αυτή η λέξη το Μπιζίμ δεν υπάρχει, Κωστή μου. Γι' αυτό... Ειλικρινά, γιατί για το παιχνίδι δεν μιλάω καθόλου. Δεν μιλάω καθόλου. Τι να πούμε. Δεν είμαι υπέρ των επιστροφών καθόλου, γιατί θα μου αποδείξει ότι έκανες λάθος. Και θα έχω να λέω μετά. Ναι. Κατάλαβες τι λέω. Σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι. Εμένα... τότε... Δεν πειράζει. Ή έκανες λάθος και θέλω ένα τελευταίο, ναι, το οποίο δεν υπάρχει πάλι πλέον. Λίγο υπήρξε σε κάποιο διάστημα. Δεν ενημερώνεται ο λαός του ΠΑΟΚ, αυτός που είναι το σήμερα, το πάντα και το πάντοτε του ΠΑΟΚ. Δεν ενημερώνεται. Το γραφείο τύπου είναι μόνο γραφεία, συρτάρια και ντουλάπια, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Δεν κάναμε διάλειμμα από τις 8.30, το πήραμε μονοκοπανιά. Δεν έχω πει χορηγούς καθόλου, θα τους πω πριν το ημίωρο. Ναι. Έλα να του λέμε εμείς χορηγούς. Ό,τι θες αγόρι μου, ό,τι θες, ό,τι γουστάρεις. Τι έχουμε, για πες μου. Έχουμε φίλε, έχω μπάμιες, έχω μαλιτζάνα παπουτσάκι. Έχω χορηγό για να σου πάω διαφήμιση, τους έχουμε μάθει, ρε. Για πες αδερφούλη, για πες. Τι από γκολ μετά από 517 χρόνια. Αφού αυτό τρολαρίστηκε, το είδες. Έβαλε το Μαυρίδι που κλαίει στο reality και λέει, τι να κάνει, τέλος πάντων, εντάξει. Ασχολείται με τα ελληνικά reality για αυτό. Τι να, άμα σου πω ρε φίλε όμως ότι έχω το νου μου εκεί για αυτό το παιδί, δηλαδή κατά ένα πολύ περίεργο τρόπο. Δηλαδή λες και θέλω να αναστηθεί, λες και θέλω να βρει το δρόμο. Λες και είναι ένας γνωστός που έχει πάει κάπου έξω μακριά, μπαίνω και ψάχνω παιδί να βρω. Είναι παιδί μου, από ball boy ας πούμε στην Τούμπα μέχρι την αποθέωση. Και να σου πω και την αλήθεια μου. Για όλους τους ανθρώπους που παίζουν δανεικοί έξω, ο Κλάους δεν έβγε δανεικός από ό,τι ξέρω. Όχι, απλά κρατήσαμε ένα ποσοστό από τα δικαιώματά του. Αλλά και ψάχνω να βρω. Τι κάνει ο Ενρίκε, ψάχνω να βρω. Ο Χαρίσης, ο Κίτσου. Ο Ενρίκε είναι η ιδιοκτησία σου, ρε Κωστή. Ναι, ρε παιδί. Ψάχνουμε γενικά να δω τι κάνουν τα παιδιά που έχουν φύγει αλλού. Τους εδώ δεν τους βλέπουμε στον Ατρόμητο. Τι κάνουν έτσι στον. Λοιπόν, να πω λίγο για τα παιδιά που λένε για Χατζησαρία. Ναι, έχουν δίκιο μεν, αλλά εντάξει, η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα να πει αμά φέρετε πίσω έναν παίχτη και έτσι. Εντάξει, έχουμε την καλύτερη άμυνα στο, ή τη δεύτερη, τόσο πάνω στο πρωτάθλημα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Yeah. Και θέλεις και παραπάνω στοιχεία, τα οποία δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι, περιλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα. Δηλαδή, πώς θα μεταβάσει την μπάλα, πώς θα την μεταφέρει από την άμυνα στην επίθεση κτλ. Yeah. Και έχουμε παίκτες. Δηλαδή, και ας πούμε και ο Μαλεζάς, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα παιδιά του εξωτερικού, θα έπαιζε εθνική ομάδα. Σίγουρα. Και το βλέπεις, είναι εκτός 18 ώρας τώρα. Στεναχωρήθηκα. Επίσης να κρύψουμε τις γυναίκες μας άμα γυρίσει ο Άρντα. Τείχο, τείχο! Με τσίγκινα σορτσάκια όλοι! Με τσίγκινα! Με την νίκη, με την νίκη Κωστή, αφήνω. Φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Yeah. Πάμε μια-δυο γραμμές ακόμα πριν το διάλειμμα, μία τελευταία. Ναι! Καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Καλή σου μέρα. Γεια σου, ρε φιλάρετε! Ξέρεις
τι κοινό έχει ο Γουάρντα και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Περίμενε, περίμενε. Τι κοινό έχει ο Γουάρντα και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Το είχα πει, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Κάτι. Για πες, για πες. Είναι πεζό αυτό που θα σου πω, αλλά συμβαίνει. Αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, είναι όλοι τους έτοιμοι για μεταγραφή και πρέπει να κάνουν μια πολύ καλή μεταγραφή. Μάλιστα. Είναι δηλαδή ζήτημα ζωής και θανάτου για αυτούς. Γι' αυτό πιστεύεις έπαιξαν έτσι οι Παναθηναϊκοί. Γι' αυτό θα παίζουν έτσι. Ναι. Ο Γουάρντα ουσιαστικά τελείωνε η καριέρα του. Δεν είχε παρακάτω. Ναι. Πρέπει μετά από αυτά που γίνανε και που καταμαρτύρησαν, να κάνει την καλή μεταγραφή. Εμένα το ίδιο φυσικά και η ομάδα του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι παίκτες που έχουν φύγει και είναι δικοί μας παίζουν έτσι γιατί προσδοκούν και λαχταρούν επιστροφή στον ΠΑΟΚ. Για δεν μένα θέλω, καλό είναι είσαι να είμαι ρομαντικός, έτσι, αλλά όταν βλέπω τον παίκτη και σκίζεται, λέω κοίταξε, θέλει να μας αποδείξει ότι κακώς τον αφήσαμε να φύγει, που βέβαια στον Ουάρντα υπήρξε μέσα πολύ πειθαρχικό παράπτωμα, πολύ μούρλα στο μυαλό, δεν είναι η ίδια περίπτωση με του Χαρίση παράδειγμα με τον Ενρίκη. Βέβαια, έτσι. Βέβαια, είναι βέβαια. Ξεκάθαρο, έφταξε ο ίδιος, το ξέρει ότι έκανε αυτοκτονίες. Μα δεν το έκανε μόνο στον ΠΑΟΚ. Το έχει κάνει σε άλλες δυο ομάδες που δεν πρόλαβε να πάει. Δηλαδή, παιδί χωρίς μυαλό. Όσο μαλλί έχει, όσο μαλλιά, τόσο μυαλά του λείπουν. Αλλά καλό είναι αυτό που δείχνει. Γιατί, γιατί θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ χρήματα. Α, και καλό είναι να κερδίσει και χρήματα. Ότι παίζει για μεταγραφή αλλού σε μεγάλη ομάδα έξω. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι επαγγελματική ομάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Αλλά από εκεί ύστερα όμως, επειδή λέμε τώρα και για το παιχνίδι, αυτές οι τελικές που έκανε ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό τις έκανε όταν έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, επειδή το είδα το μάτς, στο τέλος μόνο που μπήκε ο Ασαριφάρ. Ναι, έκανε όμως πολλές ευκαιρίες. Στο τέλος μόνο. Σε όλο το παιχνίδι όχι. Αυτές όλες τις ευκαιρίες τις έχασε με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ μία έκανε και την έβαλε. Ναι, καλά, όχι μία έκανε. Χτύψε στον μπούτι του Αλουνού, δηλαδή 100 φορές να το κάνουμε, είναι καραμπόλα από μπιλιάρδο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έτσι. Υπάρχει μια τεράστια περίεργη συγκυρία μερικές φορές που λες έτσι είναι. Τι να κάνουμε, δεν αλλάζει. Το θέμα είναι ότι δεν τον αφήνει τον άλλον όταν είναι ψόφιος. Δεν τον αφήνει στο μάτς να είναι 0-0 από μία καραμπόλα να πάρει το παιχνίδι. Στο 25 λεπτό το πρώτο που έχουμε εμείς τον έλεγχο, καθαρίζουμε το ματσάκι και τους κάνουμε μπάχαλο. Αυτό είναι. Ξέρεις ότι όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουν μπάλα μέσα, δυστυχώς εκτός από το ταλέντο, όλη τη δυνατότητα που μπορεί να έχει, έχει και τύχη. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Και αν δεν σε θέλει, απλά δεν σε θέλει. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για όλη τη χρονιά. Σωστά. Αυτό θα γυρίσει. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Γι' αυτό είναι και πρωτάθλημα. Αν ήταν κύπελο, μπορεί να την πάθει στη ζημιά. Αλλά στο πρωτάθλημα φαίνεται εκεί πέρα καθαρά ποιος αξίζει και ποιος όχι. Μα έχει διάρκεια, θέλει να έχει. Βέβαια. Έτσι είναι μαραθώνιος. Δεν είναι 100 μέτρα. Να το δούμε ολόκληρο. Γιατί από την αρχή δεν μπορεί να καταλάβει. Έγινε, φιλάρετε! Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάω σε διάλειμμα. Χορηγή δεύτερης ώρας. Είναι η Καλόε. Έχω πει πολλές φορές, στο 23 12 200-500, τα 2 λίτρα φυσικής αλόης 45 ευρώ. Επίσης τα 3 λίτρα 59,90. Από 100 ευρώ κατεβάζει η Καλόε την τιμή, ειδικά για τους ακροατές μας, στα 59,90. Και μάλιστα με δώρα 20 ευρώ. Και σαμπουάν και αφρόλουτρο και κρέμα χεριών σώματος και. Φυσικά όλα αυτά έρχονται δωρεάν στο χώρο σας. Δωρεάν στο χώρο σας. Και οι γεύσεις μαστίχα χείου, φράουλα και λεμόνι στα 64,90. Σας λέω ότι μέσα είναι, αυτά είναι των 100 ευρώ και 100 και. 23, 12, 200, 500. Η Καλόε που είναι η πρώτη εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την Αλόη Βέρα. Αυθεντικό προϊόν. Να πω επίσης λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, 705-750, 16 χρόνια υπέροχα πράγματα τρώτε εκεί, απέναντι από το Μασούτ στην Ελευθέρεια, εκλεκτά. Και φυσικά στην τέντα νούμερο 1, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, τέντα home. 35 χρόνια τέντα και πέργολα και αντιενημική ζελατίνα. Θα σας πω τώρα που κρυώνει ο καιρός τι μπορεί να φτιάξει ο Γιώργος και ο Γιάννης Κατουρτζίδης, μπαμπάς και γιος Κατουρτζίδης, 430-011. Πάω σε διάλειμμα. Υπενθυμίζω, κληρώνουμε κρέατα σήμερα. Μία σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλης, και ρολογάρα
ρολογάρα από με μπρασελέκι ανοξείδωτο ατσάλι και αναλογική ψηφιακή ένδειξη από την Glimart προσφορά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα κι όσοι γκρέμισε τώρα, γκρέμισε το να πούμε το σύστημα. Εδώ είμαστε, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στα παιδιά από τη Στοκχόλμη και πιο συγκεκριμένα στον παντοτινό πρόεδρο, τον επίτιμο, τον Κούλι που ήρθε εδώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα μαζί με την κυρία του. Τα χαιρετήματά μας και την αγάπη μας στα παιδιά της Στοκχόλμης. Γεια σου Κούλι, φιλιά στην Πρέβεζα από όπου είναι η καταγωγή και εκεί αντάμωσε από εδώ, αλλά εκεί είσαι όμως, εκεί. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Έτσι, όταν έρχεστε από μακριά, να περνάτε από εδώ, τον ευχαριστούμε για τα μπλουζάκια. Λοιπόν, έφερε και ένα για το συντριβανίσιο. Παύλε, ακούς, να περάσεις γιατί έφερε τη σερτ, υπέροχο. Πάω Στοκχόλμης, να πω ότι τα τσακαλάκια εκεί έβγαλαν γυναίκα πρόεδρο στο σύνδεσμο. Και μάλιστα η Ειρήνη, μαθαίνω, άρρωστο παοκτσάκι και μάλιστα άξια και πανάξια. Βγήκε πρόεδρο στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Στοκχόλμης γυναίκα. Έχει παοκτσούδες, γι' αυτό το λέμε. Έχει κορίτσια που έχουν και χαρακτήρα και ικανότητες και δυνατότητες και τσαμπουκά και γνωρίζουν για την ιστορία και μπράβο της. Και μπράβο της. Λοιπόν, στην επόμενη βόλτα που θα κάνουμε, στο επόμενο Σεργιάννη που θα κάνουμε τηλεφωνικό για τα παοκτσάκια, για τα ζουμουσάκια πάνω στον κόσμο παντού, θα μιλήσουμε και με Στοκχόλμη, με την Ειρήνη που είναι η νέα πρόεδρος. Αυτά λοιπόν, γεια σου Χριστάρα στο Ανόβερο, στέλνει χαιρετίσματα στον Κούλι, γεια σου Χριστάρα, άλλη ψυχή. Λοιπόν, πάμε, γραμμές 2310-287-888, ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης με Νελάο 29 και επίσης ένα υπέροχο ανοξείδωτο ρολόι, ανοξείδωτο ατσάλι, ρολόι προσφορά από την Glimart, κλιματιστικά, ό,τι θέλετε. Πάμε γραμμές, 2310-287-888, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Άκης. Γεια σου ρε Άκη. Κωστή. Ναι. Μόνο στο ΠΑΟΚ συμβαίνουν αυτά. Για πες. Γυναίκα πρόεδρος του σύνδεσμου. Τι, και όχι γυναίκα, έμαθα φίλε. Καταλαβαίνεις για να τη βγάλουνε, πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει. Τη βγάζω με το καπέλο τελείως. Όχι, φίλε, πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει, γιατί ρώτησα, λέω, γιατί το πρώτο άκουσμα δεν είναι, δεν λες, πάρε παιδιά, γιατί δεν είναι συνηθισμένο, έτσι, όχι ότι... Δεν έχω ξανακούσει σε κανένα άλλο σύνδεσμο. Ναι, άμπραβο, αυτό λέω ρε παιδί μου, δεν το λέμε ότι υποτιμούμε ίσα-ίσα. Ναι, ίσα-ίσα, το ότι κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των υπολείπων, ενώ είναι σε έναν καθαρά ανδροκρατούμενο χώρο, γιατί άμα σας πω, πείτε μου 100 συνδέσμους. Πόσοι σύνδεσμοι από τους 100 που ξέρετε έχουν γυναίκα πρόεδρο? Πότε? Όχι, μέλη πώς, πόσα έχουν. Ναι, και μέλη έχουν, εντάξει, μέλη έχουν, παιδί μου. Υπάρχουν. Ναι, τα μέλη, έτσι, αυτά, αλλά αυτά, λέω, αυτά πόσα πόσοι είναι. Από τους συνδέσμους που γνωρίζετε, Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν γυναίκα πρόεδρο. Μπορεί να είναι και η μόνη γυναίκα παγκοσμίως σε σύνδεσμο ΠΑΟΚ. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, Κωστή. Έχει φιλιά και από την Ανά, φιλιά πολλά λέει και στον επίτιμο. Γεια σου Κούλη, σε χαιρετούν όλοι. Για πε. Εγώ θέλω τον Ενρίκη οπωσδήποτε τώρα. Τώρα πάρα έχω πολύ χλωμό, χλωμό έως κάτοχρο. Να σας πω ότι για τον Ενρίκη υπάρχει ρήτρα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν η Καραμπάχ ξυπνήσει αλλιώς και πει ότι εγώ πληρώνω τα 5 εκατομμύρια, τον έχει δικό του τον παίκτη. Ο Μίχελ να ξεστρώσει, λοιπόν. Λάθος, λάθη αυτά είναι. Τέλος πάντων, βέβαια, όλα έχουν να κάνουν και με τον παίκτη, Άκη. Δηλαδή, ήθελε να μείνει αυτός, να ξέρεις. Λέω, αν ο παίκτης, π.χ. ο Ερίκε ή ο Χαρίσης, γιατί και για το Χαρίση, με 1,5 εκατομμύριο, τον κάνει δικό της η ομάδα εκείνη, πώς τη λένε, η Σεντρουίντερ, που παίζει, δεν θυμάμαι τώρα, Σεντρουίντερ νομίζω. Λοιπόν, τον κάνει δικό της και μπορεί να πάει να τον πουλήσει μετά στην Bundesliga 4-5 εκατομμύρια. Ναι, εμείς κοιτάμε το σπίτι μας όμως, δεν μας ενδιαφέρει μια ναι, θέλω να πω ότι η επιθυμία του παίκτη, αν ο παίκτης, αν ο Χαρίς πραγματικά θέλει να γυρίσει. Όπως είπε και ο Φιλάρετος, θέλουν να δείξουν ότι αξίζουν και θέλουν να γυρίσουν γι' αυτό. Θέλω τον ποδοσφαιριστή που γουστάρει, που τρελαίνεται στην ιδέα να γυρίσει. Κωστή, παίζει καθοριστικό ρόλο ο παίκτης. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε και ένα αριστερό μπακ. Πρώτη μεταγραφή. Πρώτη μεταγραφή το χειμώνα. Από αριστερά είμαστε νεκροί. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω ελληνικές ομάδες εκτός από τον ΠΑΟ. Και αυτό όχι από την τηλεόραση. Πάω κοντά λοιπόν. Εχθές είδα δύο ομάδες. Την Αχυρώνα. Ναι. Καταλαβες. Τους Βάσκους. Πρόσεχε, μη γελάς.
Ε, τι που κέρδισε την ομάδα σου με το ανατροπή. Ξέρω, με περιμένατε στην γωνία. Ναι, ναι, καλά. Σήμερα το πρωί στο Real FM. Αν δεν... το είδε τον αγώνα, δεν ξέρω αν το είδε. Είδα μόνο στιγμιότυπα. Λοιπόν, αυτοί εδώ ξέρει γιατί παίζανε. Η Χιρόνα, ρε. Η Χιρόνα. Μείον 8 από την Μπαρτσελόνα είμαι. Άκου. Αυτή, είναι τελευταία... αυτή τώρα ανέβηκε. Ξέρει από πού είναι. Από την Καταλωνία. Το ξέρω. Αφού τους υπο... όταν η ομάδα έφτασε στο Μπερναμπέου, υπήρχε αυστηρή πομπή με αστυνομικούς αυτά, φύλαξε τον Ατάλο. Γιατί υπάρχει θέμα. Επειδή γνωρίζω, έχω πάει πολλές φορές. Ρεζιντάν! Real FM. Θα κάνω αύριο, αύριο το πρωί θα κάνω. Real FM. Επειδή έχω πάει πολλές φορές, έχω ακούσει για αυτήν την ομάδα. Αυτή η ομάδα έπαιξε χθες, ξέρεις γιατί. Για την ιστορία της, για την Μπαρτσελόνα, για την Καταλωνία. Για την Μπαρτσελόνα πρώτα. Ερώτηση. Μπορείς να πεις ότι. Αν έβλεπες τι μπάλα έπαιζαν χθες, θα πάρεις πλάκα. Στην Αχιρώνα υπάρχει περίπτωση να τρώνε ανόη οπαδί, φίλε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, ρε. Αυτή η βάση είναι. Είναι κάπως σαν και εμάς, να ξέρεις, εδώ, βορελαδίτες. Φιλιά πολλά! Κάπως έτσι. Φιλιά, φιλιά. Άλλο Βάσκι, άλλο Καταλανί, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Βάσκος είναι η Βάσκη και η Χάσκη. Έλα, Χριστάρα, έλα! Έλα, Κωστή μου, καλησπέρα. Καλημέρα. Εδώ κορδελιό, εδώ κορδελιό. Πάω και εκδρομές καλλιντικά, έτσι μάθανε από παιδιά, φίλε. Θα σε πάρει έξαλλη τώρα η Προεδρίνα, πρόσεξε. Όχι βέβαια, φίλε, γιατί, τι είναι, μάθανε καλλιντικά να δει. Πρόσεξε, το σώσουμε αλλιώς. Πάω και εκδρομές και θηλυκά, έτσι μάθανε από παιδιά. Και τα πάντα, γιατί ρε, έτσι. Όταν λέμε ας πούμε για ναρκωτικά, όλοι παίρνουμε ναρκωτικά, δηλαδή, δεν σημαίνει ότι... Αλίμονο. Κάνουμε ή ό,τι το εντάξει, το βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά, και... διότι λέμε είναι ναρκωτικό αυτό ρε παιδί μου το φαγητό ή η ομάδα ή ναρκωτικό η τάδε σχέση. Εννοείται μέσα εισαγωγικά, γιατί έχουμε χάσει τόσα παιδιά από αυτή τη μάστιγα, δεν χρειάζεται να το εξηγούμε. Έτσι. Πάντα, απλά ο ΠΑΟΚ ο κόσμος είναι πάντα πρωτοπόρος σε όλα τα θέματα. Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να ξυνίζουν κτλ. Τι να ξυνίζουν φίλε. Το κορίτσι έμαθα από το ανώβερο. Το κορίτσι έχει φίλε και τσαμπουκά και γνώσεις και ιστορία και χιλιόμετρα και όλα. Είναι, δείχνει ότι δεν έχει φίλο η αγάπη στην ομάδα, φίλε. Είναι πολύ σημαντικό. Καμία σχέση. Και τα τελευταία χρόνια η συμπεριφορά, δυστυχώς και μέσω των social media, ανακαλύψαμε ότι πάρα πολλοί άντρες είναι μόνο κατ' επίβαση άντρες κτλ. Μπράβο. Γιατί... Να σου πω κάτι. Εδώ, πάρε τη δική μας την παρέα. Όταν μιλάμε για την Ντούλα, για την Τίνα, για την κυρία Αρίνα, για την Ανά, για την Τζόφα, για την, Λιάννα, δηλαδή όταν μιλάμε για αυτά τα κορίτσια, άμα καθίστε να μιλήσετε για μπάλα, εκτός ότι έχουν χαρακτήρα, τσαμπουκά, τρομερό εγωισμό παοκτσίδικο, που πολλές φορές δεν το βρίσκεις σε άντρα. Παιδιά, δεν κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή, το φίλο του, που θα πας στην τουαλέτα αριστερά ή δεξιά. Δεν σε κάνει η χαρακτήρα, έτσι. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Τόσο κουτσομπολιό και γκρίνια, ρε, σε κοστί δεν έχουν οι γυναίκες. Δηλαδή, να σου πω κάτι, λέγατε τώρα πριν για τον Ενρίκη και για το Χαρίση, έτσι. Ναι. Οι οποίοι παρεμπιπτόντως τραυματίστηκαν και οι δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Α, για τον Χαρίση ήξερα, για τον Ενρίκη δεν ήξερα τραυματίστηκε. Και ο Ενρίκη Φλάση, μάλλον θα λείψει για κανένα μήνα τουλάχιστον. Ναι. Θυμήσου το Γιαννούλη όταν ήταν ο Κίσιο εδώ, ο Χαρίση, όλοι την πινελίκη αγούγανε και λέγανε και πού θα πάρει με Γιαννούλη και με. Τρομερό. Και με οι ίδιοι που γκρινιάζανε για τον Γιαννούλη ή για τον Χαρίση, οι ίδιοι γιατί έφυγαν, έτσι. Για την κλίκα των Ελλήνων και όλοι τώρα δεν παίζουν οι Έλληνες και τέτοια. Εντάξει, δεν πιανόμαστε. Είναι συγκλονιστικό αυτό που λες. Όταν ήταν οι Έλληνες, καλά που πάμε μόνο με τους Έλληνες και κάνουν κλίκα κτλ. Χωρίς να σημαίνει. Ότι δεν υπήρξαν Έλληνες που δεν σεβάστηκαν τον ΠΑΟ. Γι' αυτό πήγαν στα βάθη της Μικράς Ασίας. Το τσουβάλιασμα είναι το πρόβλημα. Αλλά το τσουβάλιασμα ότι ή όλοι οι Έλληνες κακοί ή όλοι οι Έλληνες καλοί. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Όπως το τσουβάλιασμα είναι γενικό και δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Αν δεν ξέρω, εμένα με προβληματίζει. Μπορεί άλλο κόσμο να μην τον προβληματίσει ότι ο ΠΑΟ και κλεισμένο των θυρών κερδίζει. Πρέπει να έχει το μεγαλύτερο ρεκόρ ίσως όλο τον πλανήτη. Πρέπει να έχουμε σχεδόν το 90% και έχουμε παίξει άπειρα παιχνίδια, έτσι, δεν είναι μόνο τα 5. Ναι. Και σε παιχνίδια με παρουσία κόσμου αδυνατεί να το κάνει. Ναι. Και αν δεις, ας πούμε, και τα τελευταία χρόνια, ενώ η Τούμπα ήταν το απόρριτο κάστρο μας και παίρναμε σχεδόν όλες τις μεγάλες νίκες και τις προκρίσεις, αδυνατούμε να το κάνουμε πλην λίγων περιπτώσεων. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εμένα τουλάχιστον με προβληματίζει, δεν ξέρω για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Πασχίζει να τα βγάλει πέρα με έναν αρνητισμό. Γιατί όλα. Αυτή η κακή άβρα, ρε παιδί μου. Πόσα χρόνια το λέω σε εκπομπές. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Από χθες ή προχθές κυκλοφόρησε ένα site.
το οποίο είναι ιδιοκτησία Βαγγέλη Μαρινάκη. Ναι, ναι. Λέγεται 10.gr. Ναι, 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 γνωστό. Και σε αυτό το site λοιπόν γράφουν πρώην γραφείο τύπου της ΠΑΕΠΑΟ, ευυπόλοιπη δημοσιογράφη της πόλης. Και πες μου εσύ τώρα, εγώ συνομίλησα με έναν από αυτούς εχθές και είπε ότι είναι μεγάλη μαγκιά να μπαίνει σε γαμπρο site και να λες. Εδώ ήμασταν για να τους δούμε. Πάντως από χθες, αυτό το συγκεκριμένο site με χορηγούμενες καταχωρήσεις σε όλο το ίντερνετ, στο διαδίκτυο παντού, επιτίθεται κατά ανθρώπων του ΠΑΟ κτλ. Μάλιστα. Δηλαδή, η μαγκιά είναι, άκουσέ με, σε ένα σημείο μόνο. Σου απάντησε ότι η μαγκιά είναι να μπαίνει σε γαβροσάιτ, σωστά? Να είναι σε γαβροσάιτ, λέει, και να συνεχίσει να έχει τις απόψεις του. Αν πληρώνεσαι γι' αυτό, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Αν μπήκες και το κάνεις για να τους μπαίνεις στο μάτι και χωρίς να πληρώνεσαι, είσαι μέσα εκεί και ορθώνεις κάστρο, παοξίδικο, okay. Μπορώ να, όχι να το, δεν θα το έκανα ποτέ, θέλω να σου πω, ξεκάθαρα. Όλοι κοστί θα κρυθούμε, πάντως να ξέρουν ότι... Αλλά δεν γίνεται να αν πληρώνομαι από το Μαρινάκι, φίλε, πώς μπορώ να γυρίσω και να κατηγορήσω? Μα εγώ αυτό δηλαδή... είπα και υπήρξαν άνθρωποι που υπερασπίστηκαν. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι όταν εργάζεσαι ένα site το οποίο φτιάχτηκε με γνώμονα να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ολυμπιακού και να πολεμήσει όλα τα συμφέροντα των οποιοδήποτε ομάδων και ειδικότερα του ΠΑΟΚ, για μένα δεν μπορεί να... Για όλα τα λεφτά του κόσμου δεν υπήρχε περίπτωση. Θα πεινούσα, φίλε. Να πάω να δουλέψω για το Μαρινάκι. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι που... είναι κάτι δικό μου. Δεν απασχολεί τον κόσμο τι θα έκανα εγώ. Ή τι δεν έχω κάνει στο παρελθόν. Ή τι δεν έχω κάνει. Γι' αυτό και θα ακολουθούμε. Και από εκεί και πέρα, απλά το είπα, το ανέφερα για να ξέρει ο κόσμος ότι κάποια πράγματα βγαίνουν, να έχει λίγο το νου του. Γιατί στον ΠΑΟΚ είπαμε, η τρίχα γίνεται τριχιά. Έχουμε ματς σήμερα, πρέπει να πάρουμε το τρίποντο, εκεί καταλήγουν όλες οι κουβέντες μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Ούτε συζήτηση. Με το Παναθηναϊκό, που οι απλοί ότι ξέρω και τα λοιπά και βρήκαν το θάρρος. Δεν ξέρω, το είδες το ματς, το είδες? Το είδα, το είδα. Υπήρξαμε πολλές φορές στην κατάσταση του Παναθηναϊκού και αν θυμάσαι, σε αντίστοιχη κατάσταση έχουμε ρίξει τεσσάρες στον Παναθηναϊκό, έχουμε κερδίσει την ΑΕ κτλ. Ναι. Εκεί όταν έχεις αυτά τα προβλήματα συσπυρώνεσαι και βγάζεις αίσθητο αυτοσυντήρησης. Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα μετά στη διάρκεια αυτό το πράγμα σε φθήνει σιγά σιγά σιγά. Ναι, καλά. Θα διαλυθούν, δεν υπάρχει. Αφού το είπε και ο Ζουνίδης. Ναι. Θα φύγουν παίκτες, λέει, από αυτή την ομάδα. Θα διαλυθεί η ομάδα, δεν υπάρχει. Για μας δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη και πρέπει επιτέλους να γίνουν όλοι μια γροθιά και όσοι εργάζονται για τον ΠΑΟΚ να εργάζονται για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Και όχι και άλλα συμφέροντα για τα δικά τους. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου Χρήστο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό το παιδί. Κώστα, ο πρεσβύτερος είμαι. Έλα ρε πρεσβύτερε. Τι γίνεται? Εγώ στα γρήγορα, γιατί η ώρα δεν μας παίρνει πια. Ναι. Θα πω για τρία ζητηματάκια. Ναι. Ένα είναι η διαιτησία. Ναι. Παναθηναϊκός. Ναι. Ο διαιτητής βγάζει το Πρίγιοβιτς κάρτα γιατί το ένα του χέρι πατούσε επάνω στον ώμο του άλλου όταν πήδηξε για την κεφαλιά. Για το μεταξύ μας παιχνίδι λες? Ναι, ναι, προχθές. Ναι. Το γκολ που γίνεται προχθές, με τα δύο χέρια ανεβαίνει επάνω στον δικό μας ο παίκτης του Ολυμπιακού. Ναι. Εμείς δεν παίξαμε, κάτσε, δεν παίξαμε τον Παναθηναϊκό. Με μπερδεύεις λίγο. Με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Λοιπόν, ενώ ο δικός μας πήρε κάρτα γιατί το αίμα του χέρι ήταν επάνω στον παίκτη, ναι, ναι. Ο παίκτης του Ολυμπιακού που βάζει τον γκολ με τα δύο χέρια πατάει κάτω τον δικό μας για να διεκδικήσει την κεφαλιά. Ναι, ναι. Και έπρεπε να αποβληθούν και ο Ανδρούτσος, είπε πρέπει να φάει κόκκινη εκεί που σηκώνει το μάτος, και ο άλλος που πηγαίνει και κάνει μαγκιά με τον, λοιπόν, με τον Μπρίγιοβιτς, τον Καβαλάη. Ναι, τα είπαμε. Ναι, ναι. Το άλλο. Ναι. Χθες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι. Παίχτης της ΑΕΚ χτυπάει τον Κόρμπο. Ναι. Ο Αραούχο. Με τον αγώνα. Ο Αραούχο. Μέσα στο πρόσωπο. Ναι, ναι, ναι. Και κάνει τα στραβά μάτια. Τα έχει πάρει τα σφυρίγματά της ΑΕΚ ξεκάθαρα. Ενώ ο Κουλούρης έφαγε τρεις αγωνιστικές. Χωρίς να βλέπει. Εκεί δεν πήγε ούτε φάουλ. 100%. Τα έχουμε πει, τα λέμε λοιπόν, συνέχεια, κάθε φορά. Η διαιτησία για όλους έχει φτιάξει εκτός από τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σφύριγμα. Και όταν πάρουμε το σφύριγμα, γράψτε που στο λέω, άνθρωπέ μου. Θα δεις τι θα γίνει. Είναι εχθρική η διαιτησία και πρέπει να το προσέξουμε. Περνάω στο δεύτερο. Χθες το ματς
του στην Ξάνθη. Ναι. Και οι τρεις δανεικοί από τον ΠΑΟΚ ήταν διακριθέντες. Ναι, σωστό. Και οι τρεις. Σωστό. Ουάρντα, Χατζησαΐας, Γιαννούλης. Δεν διαφωνώ. Εκεί πήρανε το μάτς, ενώ για τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να παίξουν. Άλλο βάρος η φανέλα. Και αν γυρίσουν, δεν ξέρω αν θα πιάσουν. Στο λέω έτσι ξεκάθαρα. Μακάρι τα παιδιά αυτό που δείχνουν εκεί, αν γύριζαν, να έδειχναν το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι άλλο βάρος. Άλλη η πίεση, άλλες οι συνθήκες. Γιατί αυτοί που παίζουν εδώ, ο Λιμιός, ας πούμε, παίζει βασικός, το παιδί ξεσκίζει, δεν ξεσκίζει. Είναι μέσα στους διακριθέντες πάντα. Όπου τον βάζει, δείχνει όλη του την ψυχή. Λοιπόν, γιατί τον έχει απ' έξω πολλές φορές? Γιατί προτιμάει άλλους. Τι να σου πω τώρα, πιάνουμε κουβέντα που θέλουμε δύο ώρες. Ο διαιτητής αυτός είναι μικρός για τον ΠΑΟΚ. Μήπως εννοείς ο προπονητής? Ο προπονητής. Ναι. Λοιπόν, και πάμε και για το άλλο. Κάνε επίλογο, γιατί περιμένουν άλλοι δύο, σε παρακαλώ. Ναι. Διαβάζω εδώ στα site ότι θα πάρουμε άδεια για τη νέα τούμπα. Ναι. Μες στην καρδιά της πόλης, ναι, μεγάλο γήπεδο και γήπεδο με όλες τις προσδοκίες δεν γίνεται. Του Καρατάσου, αν το παίρναμε, είναι το μέρος όπου Θράκη, Νότιος Ελλάδα, Χαλκιδική, οι πάντες είχαν σταυροδρόμι. Είναι τεράστιο θέμα. Δεν θα το συζητήσουμε αύριο, γιατί ανοίγεις τεράστιο θέμα. Και μ' αρέσει πολύ αυτή η κουβέντα για το γήπεδο. Μην το καις τώρα έτσι στο τέλος, εντάξει. Okay. Άντε, έγινε, σε φιλό, σε φιλό. Γεια σου, γεια σου. Γεια, γεια. Πάμε γρήγορα, γρήγορα δύο κουβέντες για να μην σας αφήσω έτσι. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, έφυγε, πάμε στο μεθ επόμενο. Ναι, καλημέρα σας. Φύγανε, εντάξει, σου λέει δεν προλαβαίνουμε. Οκ. Okay. Χρήστο μου, δώσε σε παρακαλώ από το 1 μέχρι το 57 να δώσω δύο, τον τυχερό με το ρολόι και τον τυχερό για τα κρέατα. Το 19 για το ρολόι και τα κρέατα. Το 15 είσαι πολύ δυνατός, φίλε! Πολύ δυνατός, θέλγεις, μαγεύεις, εντυπωσιάζεις! Λοιπόν, ρολογάρα! Λοιπόν, το ρολόι, καλημέρα Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση για το ρολόι, δεν έχω ούτε κομπολόι. Κωνσταντινοπολίτης Τάσος, δεν ξέρω αν είναι το επίθετό σου ή η καταγωγή την οποία είσαι περήφανος. 6-9-74-9-50 κερδίζει το ρολόι, φίλε! Πάω να δώσω και τα κρέατα. Τα κρέατα δεν μου έχει στείλει επίθετο, βάλαμε για τα κρέατα. Κωστή Ζουμουσού, ακούμε, ευχαριστούμε για την παρέα. Ο 522. Εσύ που έχει στείλει στο 522 69-72. Σε 522 κερδίζει τα κρέατα. Θα πάρουμε τηλέφωνο να ενημερώσουμε. Για το ρολόι θα πάτε στη Γραβιάς. Στη Γραβιάς από αύριο. Από αύριο θα πάτε στη Γραβιάς 67. Εκεί ξέρετε, παράλληλα με την Μπότσαρη. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Χορηγή δεύτερης ώρας. Ήταν η Καλόε, ξαναλέω, με 3 λίτρα φυσικής αλόης 59,90 από 100 που είναι η τιμή της. Τηλεφωνήστε στο 2312-200-500. Ευεργετικό για το διαβήτη, για την αρτηριακή πίεση, για την δυσπεψία, για την παλινδρόμηση, για την αποτοξίνωσή σας. 1000 καλά πράγματα από την Καλόε, που είναι κορυφαία εταιρεία. 3 λίτρα 59,90. Τα 2 λίτρα 45 ευρώ και πολλά πλούσια δώρα μαζί αξίας 20 ευρώ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χορηγός δεύτερης ώρας ήταν επίσης Λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο. Αύριο θα δώσουμε και τραπέζια. Και βέβαια Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτίδης. 35 χρόνια Τέντα, πέργολα, αντιενεμική σελατίνα. 4:30-0:11. Έρχεται η Τρόικα, έρχονται τα παιδιά. Δεν φεύγει κανένας. Εδώ σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε με τη νίκη το βράδυ. Άιντε, bye, 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 bye.